Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτη εκπομπή σήμερα για το Φεβρουάριο, ενός μήνα που μπήκε πολύ δυναμικά, με απεργίες, κινητοποιήσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά βεβαίως και για τις εξελίξεις στην οικονομία. Θα δούμε πρώτα σε τίτλους τα θέματα που θα συζητήσουμε συνέχεια. Φουντώνει λοιπόν το μέτωπο των κινητοποιήσεων από αγρότες και ναυτεργάτες. Ποια στάση θα κρατήσει η κυβέρνηση, οι επόμενες κινήσεις των συνδικαλιστών. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο οξύνεται η κόντρα με επίκεντρο απεργίες και το φόρο στα ακίνητα. Επίθεση της Νέας Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ για τα περί διακοπής του μνημονίου. Εθνική ντροπή να μην ζητάει η κυβέρνηση αλλαγή του προγράμματος, απαντάει Κουμουνδούρου. Οι προτάσεις για το φόρο στα ακίνητα, πού καταλήγει το Υπουργείο Οικονομικών και τι ζητούν οι κυβερνητικοί εταίροι, ποιοι θα επιβαρυνθούν περισσότερο από τις νέες κλίμακες. Και το θέμα που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, απρόβλεπτες διαστάσεις προσλαμβάνουν τα κρούσματα βίας, οι εκφοβισμοί και οι απειλές στα σχολεία, εφιάλτης το λεγόμενο bullying για τα παιδιά, πώς αντιδρά η πολιτεία. Όλα αυτά αφού δούμε και τον καιρό με την Νικολέτα Ζιακοπούλη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στα Ανατολικά και Βόρεια 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα Βόρεια τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τοπικά και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής τη νύχτα προς τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι και στα Ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 7 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιά θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να βρέξει κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Χωρίς πολύ κρύο ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι καλό με τις τιμές που έχει φτάσει το πετρέλαιο. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε όλες λοιπόν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας, από τις κινητοποίησεις των αγροτών και των ναυτεργατών μέχρι το φόρο στα ακίνητα, αλλά και το άλλο μείζον θέμα, το οικονομικό πρόγραμμα και την παραδοχή των δανειστών μας, ότι κάτι πήγε λάθος από την αρχή και τα περιθώρια κάτι να αλλάξει στη συνέχεια. Μαζί μας λοιπόν να συζητήσουμε όλο αυτό το πλέγμα των εξελίξεων, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλώς ήρθατε κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα σας. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Κύριε Μάλη. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα και θα έχουμε νομίζω την ώρα, αλλά θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, τη συμμετοχή, γιατί θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε, η συζήτηση να ανταποκρίνεται στα δικά σας ενδιαφέροντα και αγωνίες. Οπότε θα βλέπετε στην οθόνη σας τους τρόπους επικοινωνίας και όσο το δυνατόν περισσότερα από τα θέματα που εσείς θα μας στέλνετε, θα τα θέτουμε στην πορεία της συζήτησης. Να ρίξουμε μια ματιά στον κυριακάτικο τύπο για να μπούμε μετά στη συζήτησή μας. Η Καθημερινή έχει στο πρωτοσέλιδό της τη συνέντευξη του κ. Στουρνάρα. Η ανάπτυξη, λέει ο κ. Στουρνάρας, θα αρχίσει τον Οκτώβριο. Τι λέει για τις περιόδους Γιώργου Παπανδρέου και Κώστα Καραμαλή. Επίσης σημαντική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Γερμανία θα καταστρέψει την Ευρώπη. Θα ρωτήσουμε τους καλεσμένους μας και για τις δύο συνεντεύξεις. Θα τις παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Κλιμάκωση αντιδράσεων για φόρους και ακίνητα, ενστάσεις και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και η φωτογραφία που κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο. Αγοράζουμε ελληνικά, αλλά να είναι και φθηνά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Την εποχή της εσωτερικής υποτίμησης που έχει μείνει μόνο στους μισθούς μάλλον. Το βήμα, ο πόλεμος των φόρων, ανατροπές για ακίνητα, επιχειρήσεις, ποινές, ηλεκτρονικό δίκτυο για πλούτο και ποδενέσχες. Η Αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλαπλασιαστής των κοινωνικών αντιστάσεων. Το θέμα, φαύλη πολιτική μέχρι τέλους, διορίζουν ιδιαίτερα Μητρός Παπανδρέου και πληρώνουμε δημόσιο υπάλληλο για γραμματέα του Άκη μέχρι που πήγε στη φυλακή. Το Έθνος, στα χαρακόμματα το κόμμα της συντήρησης, αλήθειες και ψέματα για το ξαφνικό αντάρτικο των βουλευτών.
Ο τύπος Κυριακής άνω κάτω εφόρει με τις νέες αντικειμενικές. Ο οδηγός επιβίωσης κυριολεκτικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Real News. Ας λένε ό,τι θέλουν, εγώ επιμένω. Οργή Στουρνάρα κατά των επικριτών του. Ψέματα είναι ότι το έλλειμμα το 2009 έφτασε στο 15%. Μιλάει και για την κυβέρνηση Καραμαλή στην Καθημερινή. Θα δούμε τι λέει. Ο ριζοσπάστης όλοι και όλες στην απεργία στις 20 Φλεβάρι με το Πάμε. Τα νέα Σαββατοκύριακο που πάνε τιμές και φόροι στα ακίνητα. Έχουμε και αλλαγές αντικειμενικές. Στο κεφάλαιο, ιδιωτικές εταιρείες θα ελέγχουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις. Αρχίζει το ξύλωμα του χρεοκοπημένου φόρου εισπρακτικού μηχανισμού. Και η ημερησία, για να σταθούμε εδώ. Τρεις βόμβες στο Μαξίμου, σε τεντωμένο σκηνή κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες, στο κόκκινο, ιδιωτικοποιήσεις, δαπάνες και φόροι. Κύριε Κεφαλογιάννη, να αρχίσουμε με τα μέτωπα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και είναι και δικού σας ενδιαφέροντος, ενδιαφέρει την ιδιαίτερη πατρίδα σας, τους παραγωγούς στην Κρήτη, προσπαθούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Μιλάμε για τις κινητοποίησεις, για το μέτωπο των αγροτών από τη μία και των ναυτεργατών από την άλλη. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτό το θέμα και αν θα κρατήσει αυτή τη στάση που είδαμε τις, να κρατάει στα μέσα μεταφορά, στο μετρό. Η κυβέρνηση δεν θέλει εντάσεις. Είναι φυσιολογικό σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση. Όπου τα μέτρα είναι σκληρά για την κοινωνία, δύσκολα. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει τεράστιες δυσκολίες ακόμα και επιβίωσης. Δεν θέλει εντάσεις. Όμως δυστυχώς είναι και σε κάποιο σημείο ενδεχομένως και αναπόφευκτες. Αλλά και πρέπει και η κοινωνία να συνειδητοποιήσει την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχουν βέβαια θύλακες ακόμα από το παρελθόν, διότι ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα κυκλικό κύμα απεργίας. Κυρίως στο κομμάτι των αγροτών το έχουμε όταν δεν υπάρχει σπορά ή θερισμός. Και στα... Είναι υπαρκτά ωστόσο τα προβλήματα. Υπαρκτότατα, πολύ υπαρκτά είναι τα προβλήματα και στα θέματα των ανθρώπων της θάλασσας. Αλλά και αυτά κάθε Φεβρουάριο τα έχουμε. Το θέμα είναι χρειάζεται... πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ωριμότητα από όλους μας. Πρώτον γιατί έχουμε συνηθίσει πια από αυτά τα θέματα και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και από τη μεριά της διοίκησης, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Βλέπω, ας πούμε, ότι οι αγρότες δείχνουν, ας πούμε, μια στάση έτσι, πολύ πιο όρημη από άλλες εποχές. Δεν κλείνουν δρόμους. Ναι, διαμαρτύρονται έντονα, καταλαβαίνει η κοινωνία τα προβλήματά της, τα συζητάει η κυβέρνηση, προσπαθούν να βρουν και λύσεις, αλλά μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού προβλήματος που υπάρχει σήμερα στη χώρα. Εγώ κάνω έκκληση μια κοινωνία, μια τάξη, ας πούμε, να μην δημιουργεί προβλήματα στην άλλη. Γιατί ξέρετε, στην Κρήτη, εμείς το έχουμε βιώσει πολλές φορές αυτό το πρόβλημα. Διότι ο άλλος έχει την παραγωγή του, πρέπει να μπορέσει να την εξάγει. Σήμερα κόβουν χωρίς να βάζουν τιμές απάνω. Δεν ξέρουν πότε θα φύγουν τα προϊόντα. Έχουν καταστραφεί πολλές φορές. Και αυτοί είναι άνθρωποι, δεν ξέρω δηλαδή κανένα, αν θέλετε, που έχει παραγωγή, θερμοκήπια, να είναι πλούσιο στην Κρήτη. Δεν είναι κανείς πλούσιος. Όλοι είναι άνθρωποι της δουλειάς και του μόχθου. Εξετάζεται. Και περισσότεροι από αυτούς δεν είναι και στη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι τους υπερασπίζομαι και ταξικά. Εξετάζεται το ενδέχομο πολιτικής επιστράτευσης για τους ναυτεργάτες. Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση στο θέμα των ναυτεργατών. Η κυβέρνηση είναι πιο αποφασισμένη από άλλες περιόδους. Αλλά το θέμα είναι να ακολουθήσουμε τη ρίση την παλιά, ότι πιο πολύ ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύδι. Κατανοητό. Παρόλα αυτά λένε πως. Και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, αυτή η τακτική της μηδενικής ανοχής δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε πολίτες με μηδενική αντοχή πια. Δηλαδή, ναι. Χρειάζεται μια άλλου είδους στάση. Αυτές είναι οι αιτιάσεις. Σήμερα όλη η κοινωνία συγκλονίζεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το θέμα είναι ποια είναι η καλύτερη λύση. Εάν λοιπόν δεν έχω μια καλύτερη λύση, πρέπει να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο. Mm-hmm. Η λύση κατά την κοινωνία μπορεί με τις δύο τελευταίες εκλογές είναι η Ευρώπη. Mm-hmm. Και εμείς εκεί προσανατολιζόμαστε. Υπάρχουν περιθώρια να δοθεί κάτι από αυτά που ζητούν οι αγρότες, είναι αυτοί εκεί. Κοιτάξτε, όλα θα είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει με δανεικά, δεν μπορεί να δανειστεί απ' έξω πια. Δεν έχει με ίδιους πόρους να καλύψει τις ανάγκες της και υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι η μείωση των δαπανών, η οποία έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα 13 δισεκατομμύρια τώρα αυτής της χρονιάς και τον επόμενο χρόνο. Θα πούμε μετά στο οικονομικό τα 11 κομμάτι. Είναι από μείωση των δαπανών και το άλλο είναι από δημιουργία νέου πλούτου. Δημιουργία νέου πλούτου χωρίς νέες επενδύσεις δεν μπορεί να γίνει. Oh. Αυτό χρειάζεται ένα χρόνο ρήμανσης. Σε αυτό το χρόνο ρήμανσης χρειάζεται, ας πούμε. Οπότε λέτε υποχώρηση, αλλά μέχρι εκεί που το επιτρέπουν τα οικονομικά. Μέχρι εκεί που επιτρέπονται. Κύριε Παπαδημούλη. Κοιτάξτε, καταρχήν τον κόσμο τον βγάζουν στις κινητοποιήσεις τα προβλήματα. Σε εποχές μεγάλης ανέχειας,
μεγάλης μείωσης του εισοδήματος, κανείς δεν βγαίνει για πλάκα να χάσει ημεροκάματα σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Κανείς δεν παρατάει τη δουλειά του να ξεροσταλιάζει στο δρόμο όταν μιλάμε για αγρότες. Και είναι λογικό ένας κόσμος να αντιδρά, όχι μόνο γιατί έχει μειωθεί πολύ το εισόδημά του, κινδυνεύει με ανεργία, υπάρχει μεγάλη διαφορά, αν μιλήσουμε για τους αγρότες, ανάμεσα στην τιμή στο χωράφι και στο ράφι, αλλά βλέπει τους αρχιτέκτονες του προγράμματος, που υφίσταται και λέγεται μνημόνιο, να του λένε «Μα συγχωρείτε, λάθος». Ήταν 4 φορές παραπάνω πολλαπλασιαστής και επομένως και η ύφεση που προκάλεσε. Έχει μια κυβέρνηση η οποία του λέει «Είναι μονόδρομος», αλλά βιώνει μια τρομερή αδικία. Πληρώνει ο φτωχός, ο μικρός, ο μεσαίος. Δεν πληρώνει ο πλούσιος. Και βλέπει και μια αναποτελεσματικότητα. Τώρα, για τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις τις οποίες αναφερθήκαμε, με χαρά διαπίστωσα ότι έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, οι ναυτεργάτες με τους αγρότες της Κρήτης κατέληξαν σε μια συμφωνία, έτσι ώστε οι κινητοποιήσεις των μεν να μην δυσκολεύουν την διακίνηση των προϊόντων των δε. Και επίσης βλέπω ότι και οι αγρότες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής εγώ αυτό βλέπω, και οι αγρότες έχοντας την εμπειρία του κοινωνικού αυτοματισμού, δηλαδή διέρη και βασίλευε, αυτή είναι η τακτική των κυβερνήσεων και της σημερινής, να στρέφουμε τους μεν εναντίον των δε, κινούνται διεκδικητικά, μαχητικά, αλλά αποφεύγουν να δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις με άλλα τμήματα της κοινωνίας. Και εγώ αυτό το θεωρώ θετικό. Τι έχει όμως σημασία? Σημασία έχει μια κυβέρνηση να μην λέει απλώς γενικότητες, αλλά να δίνει απάντηση. Οι αγρότες έχουν κλείσει ήδη εβδομάδα στους δρόμους και πυκνώνουν τα τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα και κάνουν τις κινητοποιήσεις τους όπως τις κάνουν. Η κυβέρνηση θα έπρεπε από χτες να έχει δώσει απαντήσεις και να πει αυτά μπορώ, αυτά δεν μπορώ. Όταν έχουμε μια κινητοποίηση, και μιλώ γενικά, σε χώρες ευρωπαϊκές, που και εκεί έχουν λιτότητα, ανεργία, δυσκολίες, αλλά πουθενά δεν υπάρχει το δράμα και το μαρτύριο που περνάνε εκατομμύρια Έλληνες, οι κυβερνήσεις με τους κινητοποιούμενους κλάδους διαπραγματεύονται, αντιπαρατίθενται και στο τέλος η υπόθεση κάπου καταλήγει. Εδώ δυστυχώς έχουμε μια πολιτική πυγμής και άρνηση στο όνομα του μονόδρομου. Και ένας κόσμος, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει, και νεοδημοκράτες και πασοκτζίδες και δημαρίτες, δηλαδή που είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σου λέει γιατί να πληρώνω μόνο εγώ και δεν έχεις κάνει τίποτα με τη φοροδιαφυγή, με την πελατειακή σπατάλη, με τα ακριβά έργα, τις ακριβές προμήθειες, τη φορολόγηση των ισχυρών. Θα δούμε και τα του μνημονίου που θίξατε προηγουμένως, τα περιθώρια αλλαγής του προγράμματος. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλήσατε για τις δράσεις των αγροτών. Πράγματι δεν έχουν κλείσει δρόμους, δεν έχουν εμποδίσει κόσμο να ταξιδέψει. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και κινητοποιήσεις που έπληξαν αρκετό κόσμο, μεγάλες κοινωνικές ομάδες και τους οικονομικά ασθενέστερους. Μιλάω για τα μέσα μεταφοράς. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τρόπος, κύριε Μάλη, να αντιδράσει κανείς σε μια κακή πολιτική, σε μια κακή κυβέρνηση, που να είναι μόνο αγάπες και λουλούδια. Παντού στον κόσμο, όταν δημιουργείται μια κινητοποίηση, υπάρχουν και κάποιες ταλαιπωρίες. Αλλά προς Θεού, τι θέλουμε? Ταλαιπωρίες αυτές πλήττουν όμως τα χαμηλά εισοδήματα. Ναι, κύριε Μάλη, τι θέλουμε? Θέλουμε μια χώρα που να μην έχει συνδικάτα? Θέλουμε μια χώρα που να μην έχει συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση? Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, και δεν το ακούω να το τονίζουν πολύ αρκετά κανάλια, η μόνη συμπεριλαμβανομένων, η μόνη χώρα στην Ευρώπη, επειδή μίλησε και για Ευρώπη ο κ. Κεφαλογιάννης, όπου υπάρχει το νομοθετικό εργαλείο που λέγεται πολιτική επιστράτευση, το οποίο είναι χουντική σκοπής. Πέστε μου μια χώρα της Ευρωζώνης, ρητορικό είναι το ερώτημα, που έχει πολιτική επιστράτευση. Και αν δει κανείς και αυτήν την χουντικής πατέντας νομοθετική ρύθμιση, λέει ότι η πολιτική επιστράτευση μπορεί να κάνεις είτε σε καιρό πολέμου, είτε σε καιρό θεομηνίας, είτε αν κινδυνεύει σοβαρά η δημόσια υγεία. Ούτε καν οι περιορισμοί δεν τηρούνται. Πού θέλω να καταλήξω? Είχαν δικαστικές αποφάσεις όμως, έτσι, που τις έβγαζαν παράνομες αυτές τις απεργίες. Ναι. Χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία είναι ακριβή στα πίτρα και φτηνή στα λεύρη. Δηλαδή, βγάζει σε λίγες ώρες παράνομες σχεδόν όλες τις απεργίες και έχει κάνει 6 χρόνια και ακόμη δεν έχει στηθεί εδόλιο για τους κατηγορούμενους συμμετόχους στο σκάνδαλο της Ζήμενς. Αυτούς που δεν έχουν την ασυλία, την υπουργική. Ας πούμε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ομολόγησε ότι πήρε 1 εκατομμύριο μάρκα για τότε στο ταμείο του κόμματός του πριν 5-6 χρόνια. Δεν έχει κάτι στο εδόλιο. Για να εκδικαστεί τελεσίδικα μια μεγάλη φορολογική παράβαση, ένας μεγαλοφιλέτης του δημοσίου, ξέρετε πόσα χρόνια κάνει, 12. Έχουμε δηλαδή μια τρομακτική καθυστέρηση στις αποφάσεις της δικαιοσύνης που καταλήγει στα όρια της αρνησιδικίας
Και αυτό αφορά την προστασία ισχυρών. Mm-hmm. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει να αλλάξουμε πολλά και στην κατανομή των βαρών και στην ανάκτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην κατάργηση νομοθετικών εργαλείων που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει. Και επιμένω σε αυτό. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει τόσο, όχι μόνο αυτό, που να έχει τόσο μεγάλη ανισότητα στην κατανομή των φορολογικών βαρών. Δεν υπάρχει χώρα που να καταργούν έτσι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή με μια ψήφο στη Βουλή συλλογικές συμβάσεις για εκατομμύρια Έλληνες. Θα μιλήσουμε συνέχεια και για το φόρο στα ακίνητα. Από την Ευρωβουλή και τα ξέρει καλά. Έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία από την Ευρώπη ο κύριος Παδημούλης. Ναι, και σε μερικά θέματα εδώ δεν είμαστε Ευρώπη. Ξέρετε, είμαστε βλαχομπαρόκ Βαλκάνια, μιας κλεπτοκρατικής και άπλιστης ολιγαρχίας. Ωραία. Λύσεις για όλα αυτά είμαστε σύμφωνοι και μπορούμε να ξεπεράσουμε τα κομματικά μας όρια και να συνενέσουμε σε κάποιες κατευθύνσεις. Και θέλω να πω, παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κ. Παπαδημούλη. Εγώ χαιρετίζω αυτή τη στάση οριμότητας, έτσι την ονομάζω, όπου και οι δυο συμπίπτομαι στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός, βεβαίως. Δεν πρέπει μια τάξη να στρέφεται εναντίον της τάξης, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Παπαδημούλης. Ούτε οι κυβερνήσεις να στρέφουν μια τάξη κατά των τάξεων. Συνολικά. Και στους αγρότες. Το χαιρετίζω και αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα προβλήματα πια στην Ελλάδα είναι εθνικά, έχουν ξεπεράσει τα κομματικά πλαίσια. Πρέπει να συνέσουμε σε κάποια πράγματα. Ασφαλώς έχουμε ιδεολογικές τεράστιες διαφορές και όσον αφορά, ας πούμε, την επίλυση, αλλά είμαστε Έλληνες, είμαστε στο ίδιο βαπόρι. Πρέπει να βγούμε από αυτήν την κρίση με το λιγότερο δυνατό κόστος. Έχουμε βέβαια διαφορετική προσέγγιση. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει για την επιστράτευση. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα, αλλά δεν υπάρχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη που να έχει κάνει 30 γενικές απεργίες. Και δεν υπάρχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη, και εκεί θέλω να συνενέσουμε επίσης, όπου 21 άτομα σύμφωνα με κάποιο νόμο του 1982 μπορούν να κάνουν σε κάθε δημόσια επιχείρηση οργανισμό ένα σωματείο, να παίρνουν αποφάσεις μετά από πίεση από τις διοικήσεις των οργανισμών, είτε αυτός λέγεται ΟΣΕ, είτε αυτός λέγεται ΔΕΗ, είτε αυτός λέγεται ΟΤΕ παλαιότερα, είτε λεγόταν Ολυμπιακή, να κάθονται το 10% των εργαζομένων συνδικαλιστές ως χαραμοφάιδες να μην δουλεύουν για να έχουν κομματικό στρατό, κυρίως τα κόμματα της αριστεράς. Έτσι. Άρα αυτό πρέπει να το κάνουμε όπως το κάνουν άλλες χώρες, γιατί ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα είχε και η Κύπρος, αλλά είχε 7 συνδικάτα. Εμείς έχουμε μόνο στην Ολυμπιακή είχαμε 30. Σήμερα στον ΟΤΕ έχουμε καμία 40 αργία. Αλλά 40 σημαίνει ότι 500 άτομα δεν μπελιάζουν, σχεδιάζουν την επόμενη απεργία, πώς θα κατεβάσουν το διακόπτη να καταστρέψουν ένα άλλο συμπατριώτη μας, ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση. Όχι. Αυτά θα τελειώσουν. Και επίσης, το θέμα της δικαιοσύνης έχει απόλυτο δίκιο. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει ανησυχία λόγω της μακράς περίοδου απονομής δικαιοσύνης, όμως θα συμφωνήσω, κύριε Παπαδημούλη, θα συμφωνήσουμε μαζί ότι η δικαιοσύνη στο τέλος αποδίδεται. Δηλαδή, έχουμε καλούς δικαστές. Απλώς η δομή του δικαιικού μας συστήματος θέλει κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις, γιατί πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι έκνομοι και πολύ ισχυροί, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή, όχι γιατί το πίεσε το πολιτικό μας σύστημα, αλλά γιατί η δικαιοσύνη έδειξε επάρκεια να τους βάλει σήμερα στη φυλακή. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί πια. Θέλετε να απαντήσετε για να πάμε μετά στο θέμα του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που φίξατε και τα προθέρια αλλαγών. Αφού κάνω ορισμένα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, γιατί αναφέρθηκε στις απεργίες και τις κινητοποιήσεις ο κ. Κεφαλογιάννης, που να έχουν υποστεί σε 2,5-3 χρόνια μισθωτή και συνταξιούχη, αλλά να σταθούμε στο σήμερα. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν υπάρχει χώρα που να έχει υποστεί τόσο μεγάλες μειώσεις εισοδήματος σε μισθούς, συντάξεις. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που εκατομμύρια Έλληνες να μην έχουν υποστεί τόσο μεγάλη, να έχουν υποστεί τόσο μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο και ο ελληνικός λαός είναι ένα πειραματόζωο και 3 χρόνια μετά μας λένε, ξέρετε, μας συγχωρείτε λάθος. Έχετε τριπλάσια ύφεση από αυτή που λογαριάζαμε, έχετε τετραπλάσια ενέργεια από αυτή που λογαριάζαμε. Και αυτό πρέπει, κύριε Κεφαλογιάννη, να συνειδητοποιήσετε. Σας το λέω καλή την πίστη. Ότι συνδυάζεται και με μια τρομακτική αδικία στην κατανομή των βαρών, κύριε Μάλη. Δηλαδή, αυτό που λέει η κυβερνητική προπαγάνδα, όλοι πληρώνουν ανάλογα με τις δυνάμεις, δεν ισχύει. Πληρώνει ο φτωχός, φτωχοποιείται ο μεσαίος και ο πλούσιος ή πολύ πλούσιος ή ο κολλητός του κατεστημένου και του καθεστώτος μπορεί να έχει κερδίσει και στην κρίση. Και να πω ένα παράδειγμα, για να περάσουμε και στα άλλα, ναι, και να το γεφυρώσουμε. Ακίνητη περιουσία. Έχουν ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Δημάρ. Όλοι οι βουλευτές, ακόμη και αυτοί που τώρα διαμαρτύρονται και τα χώνουν στο Στουρνάρα, έχουν ψηφίσει όλοι ότι θα πάρουν από την ακίνητη περιουσία
επιπλέον 3,2 δις το 2013, μόνο μέσα σε μια χρονιά. 3,2 δις είναι περίπου το 2% του ΕΠ. Σε ποια στιγμή, σε μια στιγμή που υπάρχει μεγάλη πτώση της αξίας της περιουσίας αυτής, τη στιγμή που 4 από τα 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μικρομεσαία ακίνητη περιουσία, την ώρα που πολλοί από αυτούς τα έχουν ξενίκιαστα, που χρωστάνε στις τράπεζες τα στεγαστικά τους και τα λοιπά, είναι, αυτό λοιπόν είναι τρελό. Είναι άδικο, οδηγεί τελικά σε ένα είδος δίμευσης της ακίνητης περιουσίας. Γιατί, και τελείωσα με αυτό κύριε Μάλλη, μου αρέσει να είμαι σύντομος. Γιατί 3 χρόνια τώρα, ακόμη και τώρα που μιλάμε, ούτε έχει διευρυνθεί η φορολογική βάση, ούτε έχει περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Ακόμη και σήμερα, εγώ θέλω από τον κύριο Στουρνάρα, αντί να δίνει συνεντεύξεις, να βγαίνει κάθε εβδομάδα και να λέει πόσα μάζεψε από τη φοροδιαφυγή, από τις διασταυρώσεις στοιχείων αυτών που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό ή από τις διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες. Πόσα μάζεψε, μέχρι τώρα 0 ευρώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά θα επανέλθω σε εσάς για το φορά ακινήτων, γιατί όντως η κυβέρνηση θέλει να μαζέψει τα 3,2 δις. Πρέπει ως αξιωματική αντιπολίτευση να διατυπώσετε και τη δική σας πρόταση, εάν αυτά πρέπει να μαζευτούν. Γιατί μπορείτε να πείτε δεν χρειάζεται να μαζευτούν, αλλά αν πρέπει και δεν τα μαζέψετε από τα κινήτα, από πού θα τα μαζέψετε. Είμαι έτοιμος και υπάρχουν αντιδράσεις και στην κυβέρνηση για το θέμα του φορά ακινήτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλωστε πλήττει την καρδιά της αστικής κοινωνικής τάξης, η οποία κατά κανόνα προσεγγίζει φιλελεύθερα δημοκρατικά κόμματα και κατά βάση τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ασφαλώς δεν είναι μέσα στην ιδεολογία μας η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η Ελλάδα πλήττεται είναι αλήθεια. Όμως η Ελλάδα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Παπαδημούλης, ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι πρωτοφανές. Μα είναι πρωτοφανές, διότι κανείς δεν συνηγόρησε, συμπεριλαμβανομένου κυρίως των κομμάτων της αριστεράς, να κάνουμε κανενός είδους μεταρρύθμιση. Θυμάστε τι γινόταν με τον νόμο Σιούφα για το ασφαλιστικό. Και η αριστερά αυτή τώρα. Κατά κανόνα αυτή η αριστερά. Και η αριστερά. Γιατί, ξέρετε, όχι τα κόμματα που κυβέρνησαν, κύριε Κεφαλογιάννη. Έχει μια ιδεολειψία. Κοιτάξτε, ο Πέρας. Παρέλαβαν καμένη γη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουν, κακομίριδε. Σας λέω, ο Σταμούλος και ο Κολλάς δεν ήταν στελέχη της δεξιάς. Ούτε του κέντρου, ούτε του μεσαίου χώρου. Ήταν στελέχη της αριστεράς. Τι κάνανε, ξεβρακώνανε τους συνδικαλιστές και τους πολυτέκνους για να τους πάρουν τα λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, που είσαστε πολίτης, 10 δισεκατομμύρια ζημιά στο ταμείο σας. 10 δις. 3,2 πάμε να πάρουμε τώρα. Το ξεβράκωμα του Κολλά και του Σταμούλου στους πολυτέκνους που είχε δώσει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τα λεωφορεία, στήχησε σε εσάς 10 δις όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ που στο Ηράκλειο ή ο άλλος ο κύριος που σε άλλη περιοχή όπως είναι η Πάτρα που έχει τακτέλ δεν πληρώνεται ούτε μία δραχμή φόρο. Γιατί? Διότι από κάθε λεωφορείο ζουν 5 οικογένειες. Αυτό είναι μια αριστερή νοοτροπία. Αυτή την αριστερή νοοτροπία πληρώνομαι. Το ότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο σε 10 η καθαρίστε τα παίρνει 7.000 και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων να παίρνει 1.700. Η αριστερά φταίει και εκεί. Για τους κανονισμούς λειτουργίας. Εγώ είχα στο λιμάνι. Εγώ έπιανα το χέρι του κυρίου Κεφαλογιάννη και τον έβαζα να υπογράφει αυτές τις συμβάσεις και αυτές τις αποφάσεις. Εσείς, τα κόμματα της αριστεράς, ήσασταν πίσω από τα συνδικάτα όταν έκλειναν τα λιμάνια και τους δρόμους για 40 μέρες και γονάτιζε η ελληνική οικονομία. Και ο κάθε σιωκάμπτης διοικητής ή πολιτικός που δεν είχε το τσαγανό να πάει κοντά στο ρεύμα, όπως ελάχιστοι είχαν, αυτός αναγκαζόταν και συμβαζόταν να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Άρα ευθύνη υπάρχει παντού. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα το πρόβλημά της θα το είχε λύσει αν ήταν μοναδικό πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα μας το έχουν λύσει από την Ευρώπη 5-6 φορές. Απλώς εμείς δεν το καταλάβαμε. Και κάναμε και τους υπερπατριώτες και τους υπερεπαναστάτες. Αλλά πώς το λύναμε? Το λύναμε γιατί μας άφηνε η Ευρώπη να το λύνουμε. Και δανειζόμαστε επειδή βρισκόμαστε στο ευρώ. Σήμερα δυστυχώς, και σωστά ρωτήσα τον κύριο Παπαδημούλη, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί όλες οι χώρες του Νότου έχουν το ίδιο πρόβλημα. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Βλέπετε τι γίνεται στην Πορτογαλία. Δεν μου λέτε για το φόρο στα ακίνητα. Τη θέση σας, τη δική σας θέση. Και τελειώνω. Κλείνω λοιπόν αυτό το θέμα. Στα ακίνητα τώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τραγική η κατάσταση του ακίνητου. Καταρρύει η κτηματαγορά. Και δεν είναι το πρόβλημα μόνο κοινωνικό, γιατί όταν δεν έχεις ακίνητο εισοδήματος δεν μπορεί να πληρώσεις το φόρο, όσες δόσεις και να σου το κάνουν. Έτσι. Έτσι. Αλλά γιατί θα καταρρεύσει και το τραπεζικό σύστημα και θα περάσει δεύτερη κρίση. Διότι αν δεν μπορείτε να πληρώσετε τους φόρους, δεν έχεις εισοδήματα, καταραίει η αξία, τα δάνεια που έχουμε πάρει, τα οποία είναι 90 δισεκατομμύρια ευρώ, θα σας πω εγώ ακριβώς. Πάνε όλα στο κόκκινο. 90 δις, όχι μόνο πάνε στο κόκκινο και θα καταστρέψουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια, αλλά θα μπουν και σε επισφάλιση των τραπεζών και θα χρειαστούν νέα αύξηση του κεφαλαίου. Άρα, δεύτερο οικονομικό πρόβλημα.
Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε πια να δανειζόμαστε. Τι κάναμε παλιά? Παλιά πηγαίναμε, δανειζόμαστε, είχαμε βρει μια οικονομία που ήταν καλή, την άφησε η επάρατος του Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρίς δάνεια, ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε στην ελληνική οικογένεια, ούτε στο δημόσιο χρέος. Δανειστήκαμε, υπερδανειστήκαμε. Σήμερα δεν μπορούμε να δανειστούμε. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι είναι πάρα πολλά τα 3,2 δισεκατομμύρια από την ακίνητη περιουσία φέτος. Και τα οποία σας λέω και πάλι ότι είναι 13 από τη μείωση των δαπανών, 10 από τη μείωση των δαπανών και 3 από τις έμεσες φορολογίες. Να πούμε, ας πούμε, ότι μπορούμε να μαζέψουμε μόνο 2 δισεκατομμύρια. Πρέπει να κάτσουμε τον κύριο Παπαδημούλη, αλλά με το χέρι στην καρδιά και σοβαρά πια, και να πούμε πού θα τα κόψουμε. Εάν πρέπει να φορολογήσουμε, παραδείγματος χάρη, τα χρήματα που έφυγαν στο εξωτερικό, να το κάνουμε. Εάν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, τους πλουσίους, να φέρει νόμο. Εγώ πραγματικά το επιθυμώ. Το κάναμε και μαζί. Λέτε στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θέλετε τα 3,2. Φέρτε μας μια άλλη πρόταση που θα τα μαζέψουμε. Αυτό λέτε. Να σας πω κάτι. Εμένα με ενοχλούσε πάρα πολύ που ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα, κυρίως στον τραπεζικό τομέα και στις ΔΕΚΟ, στις διοικήσεις, έπαιρναν, ας πούμε, 300, 400, 500 χιλιάδες. Φέραμε λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία ένα νόμο και ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα τα κόμματα της Βουλής, να μην παίρνει κανείς παραπάνω από το μισό του βουλευτή. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί το ψάχνουμε και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι είναι να μειώσουμε στην ακίνητη περιουσία κατά 1,5 δισεκατομμύρια. Βρείτε από πού θα το κόψουμε. Όχι, να το κάνουμε. Θα διώξουμε 200.000 υπαλλήλους που δεν το θέλουμε ούτε εμείς. Να απαντήσει εσείς, ο κύριος Παπαδημούλης. Να κάνουμε κάτι άλλο. Να πάρουμε από τους πλουσίους και από ποιους πλουσίους. Εγώ θα το προσυπογράψω μαζί σας, κύριε Παπαδημούλη, να το φέρουμε δύο μας στη Βουλή. Πείτε μας, κύριε Παπαδημούλη. Γιατί εκεί πρέπει να συνενέσουμε. Περιμένω να βάλει τελείω, κύριε Σκεφτόλη. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι δεν αντέχει τη σοβαρή κριτική η άποψη που λέει κυβερνούσαμε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για 40 χρόνια, αλλά την κύρια ευθύνη για όλα τα χάλια και όλα τα δεινά που έφεραν τα μνημόνια και για το κράτος μπάχαλο και για τις αδικίες και για την έλλειψη σοβαρών μεταρρυθμίσεων, την κύρια ευθύνη την έχει αριστερά. Δεν είπα κύριε ευθύνη. Έτσι. Έχει ευθύνη και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γίνεται μια προσπάθεια αντιστροφής της κοινής λογικής και της πραγματικότητας που δεν πείθει. Δεν πείθει. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η αριστερά είναι τέλεια και δεν έχει λάθη και δεν έχει αδυναμίες. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά την πρώτη ευθύνη την έχουν αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο και κυβερνούν τον τόπο. Και δυστυχώς αυτοί που προκάλεσαν τα προβλήματα, αντί να τα θεραπεύσουν με το μνημόνιο, τα χειροτερεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να έρθουμε στο τώρα λίγο. Αυτό το αποτίμησε η κοινωνία. Εγώ άκουσα μη υπομονή. Να έρθουμε στο τώρα λίγο. Δεύτερον, ακριβώς αυτές τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκαναν για δεκαετίες, εμείς και προτείναμε και διεκδικούμε και εγγυόμαστε ότι θα κάνουμε για να μπορέσει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να δουλέψει το πράγμα σωστά, δίκαια και αποτελεσματικά. Έχετε, δηλαδή, έχετε βρει για αυτά τα 3,2 που θα σας τα πω, βρείτε. Θα σας πω και γι' αυτό, αλλά θέλω και στα άλλα να αναφερθώ. Γιατί δεν έχουμε κτηματολόγιο? Γιατί αντί για να έχουμε ένα απλό, δίκαιο, λειτουργικό φορολογικό σύστημα που να μαζεύει από τον καθένα ανάλογα με τη δύναμή του, έχουμε 10 φορολογικά νομοσχέδια το χρόνο, κατά μέσο όρο, και με Νέα Δημοκρατία και με Πασό και τώρα και με τους δύο σε συσκευασία του ενός συνδημάρ και έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή, μεγάλη παραοικονομία. Γιατί δεν έχουμε περιουσιολόγιο? Γιατί δεν έχουμε μηχανογράφηση που να μπορεί να διασταυρώσει την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό με τη φορολογική δήλωση και να τσακώσει κάποιος και να μαζέψει? Γιατί δεν έχουμε περιουσιολόγιο? Λέτε ότι αν τα είχαμε όλα αυτά, δεν θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή να πάμε να ζητήσουμε από διοκτήτες ακινήτων τα 3,2? Βεβαίως. Και να το πω, έρχομαι τι ένα παράδειγμα. Τώρα. Και να πω και κάτι τι ακόμη. Τώρα. Και αυτή αυτό είναι κρίσιμη πάντως ερώτηση που κάνει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Βεβαίως, να σας πω κάτι επειδή με ρωτήσατε. Μια αγωνία. Χρειάζεται. Η Ελλάδα καταρχήν έχει 4% του ΑΕΠ, που είναι περίπου 7 με 8 δις έσοδα λιγότερα από τη φορολογία φυσικών προσώπων, γιατί έχει ένα άδικο φορολογικό σύστημα, μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ένα κομματικοποιημένο, αρχαϊκό, ανοργάνωτο και σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο φορολογική διοίκηση. Μπάχαλο. Συνεπώς. Λοιπόν, συνεπώς, δεν μπορείς να μαζέψεις 2% του ΑΕΠ, 3,2 δις, ναι, από τη φορολογία ακινήτων σε ένα χρόνο, όταν έχει καταρρεύσει η αγορά των ακινήτων, όταν αυτός ο κόσμος έχει μειωθεί το εισόδημά του, όταν τα έχει ξενίκιαστα κτλ. Για να τα πάρεις αυτά, από πρέπει. Πού? Σας πω, μπορείς να πάρεις χρήματα, αλλά πρέπει να έχεις πολιτική βούληση, ναι, από τις διασταυρώσεις στοιχείων ανάμεσα στην εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό και τις φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι τώρα δεν έχουμε εισπράξει ένα ευρώ. Ένα ευρώ, όχι μόνο από τη λίστα Λαγκάρντ. Πόσο θα μαζέψουμε από αυτό? Αρκετά. Άλλες χώρες. Από την Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, για αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ θέλω λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Θα μπουνε. Ας μην πιάσουν και από εκεί θα μπουνε σίγουρα. Ναι, ναι. Ωραία. Ας τα μαζέψουν λοιπόν από εκεί. Γιατί στον προϋπολογισμό του 2013, κύριε Μάλη, και μου αρέσει να είμαι συγκεκριμένος, έσοδα από το φοροδιαφυγή έχει μηδέν.
Και επειδή με ρωτήσατε τι πιστεύουμε εμείς για την ακίνητη περιουσία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι αυτοί οι δεκάδες φόροι και τέλη που υπάρχουν στην ακίνητη περιουσία να αντικατασταθούν από έναν μόνο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος να είναι προοδευτικός κλιματικός. Πώς ορίζεται η μεγάλη περιουσία, κύριε Παπαδημούλη? Πρέπει να μπει, και είναι αντικείμενο συζήτησης, ένα αφορολόγητο όριο που να καλύπτει τη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία. Πείτε μας όμως με αριθμούς για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. 200.000 ευρώ. Αυτό που λέει, ευρώ. Λέτε και εσείς. 200-250. Αντικείμενο διαλόγου. Δηλαδή κάποιος που να έχει κάτω από 200.000 ευρώ να μην φορολογείται. Να μην φορολογείται. Και σας λέω ότι με βάση έναν τέτοιο νόμο που απαλλάσσει τη μικρομεσαία ακίνητη περιουσία από κάθε φόρο. Και πρέπει να γίνει αυτό αν θέλουμε να μην βουλιάξει ακόμα παραπάνω η ύφεση. Με προοδευτικό συντελεστή μπορείς να μαζέψεις, και υπάρχει εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, 1% του ΑΕΠ. Δηλαδή 1,8, 1,7 δις. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα να τα πάρεις από την παραοικονομία και από τη φοροδιαφυγή. Και επίσης πρέπει να αλλάξει και μια νοοτροπία που λέει ότι μαζεύω παραπάνω φόρους υπερφορολογώντας. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αν μειώσουν το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα, διότι θα ξαναγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα δεν αγοράζει. Θέλετε, και δεν αποτιμά κανείς, κύριε Μάλη, για να μιλήσουμε σοβαρά, και τις ζημιές που παθαίνουμε στο περιβάλλον, την καταστροφή των δασών με την παράνομη υλοτόμηση, τις ζημιές στη δημόσια υγεία και στο ασφαλιστικό σύστημα που προκαλείται ότι όλη η Ελλάδα παγώνει. Έχω 1-1,5 λεπτό. Θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις? Προτιμώ τώρα. Γιατί άκουσα με έκπληξη να λέτε αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Όταν σας είπε για το φόρο στο πετρέλαιο, λέτε αυτό είναι αλήθεια. Ναι, πράγματι. Βέβαια, αλλά ξέρετε, όταν δεν εισπράττει η έσοδα το κράτος, όταν δεν γίνεται κατανάλωση. Δέχεστε και εσείς δηλαδή ότι ο φόρος στο πετρέλαιο δεν έχει αποτέλεσμα. Ή το ΦΠΑ στην εστίαση. 23% έχουν ρημάξει τα πάντα. Θέλω να δω όλο το δάσος και όχι το κάθε κλαράκι στο κάθε δέντρο. Για τη φοροδιαφυγή. Σωστά το λέει ο κ. Παπαδημούλης, πραγματικά σωστά. Αλλά αυτό το ακούω από όλα τα πολιτικά στελέχη και από όλη την Ελλάδα 40 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει πράξη. Σήμερα, δεν λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε εσείς, θα το κάνουν άλλοι. Σήμερα που βουλιάζει η Ελλάδα θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Όταν κλείνουν 2 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλες είναι στο κόκκινο και ζουν με το ΦΠΑ και ζουν με την αποφυγή των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα δεν είναι το θέμα. Τη μόνη συγκεκριμένη υπόταση που άκουσα από τον κύριο Παπαδημούλη είναι τα χρήματα από το εξωτερικό. Εκεί συμφωνούμε. Κοιτάξτε, εκεί είναι τα μόνα χρήματα τα οποία θα εισπράξει ο κράτος. Και στο εύκολα. Εσωτερικό, κύριε Κεφαλογιάννη, μετρέψτε μου, και από τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τις καταθέσεις. Και στο εσωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τεράστιες καταθέσεις στην Ελλάδα που δεν δικαιολογούνται. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Θα μας πει. Όχι, γίνεται τώρα. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα? Έφυγαν από τις 52.000 κινήσεις που έγιναν στο εξωτερικό μέσα στις τράπεζες της Ελλάδας, γιατί αυτά τα γνωρίζουμε. Τα μισά ραβασάκια έχουν ήδη φύγει. Και τα οποία θα γίνουν διαστραβώσεις αυτές. Τι θα εισπράξουμε από αυτό? Η τράπεζα της Ελλάδας λέει ότι maximum θα εισπράξουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα πληρώνουμε για τόκους το χρόνο στην Ελλάδα? Ξέρετε? Πείτε μου το νούμερο, ξέρετε πόσο είναι? Πείτε μου. Το πρωτογενές έλλειμμα, το έλλειμμα λέτε. Πόσα πληρώνουμε για τόκους? 10 δις, πόσο 16 δις, 18 ναι. πληρώνουμε. Αν εισπράξουμε 2 δις, λοιπόν, να σας πω ότι στη αυτό, θέση του 0 που έχει ο προϋπολογισμός, μπορεί να μην πληρώσουν 3,2 δις τα ακίνητα. Προσέξτε. Να πάμε σε διαφημίσεις. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι, να πάμε σε διαφημίσεις. με μια κουβέντα, για να κλείσει την κενότητα. Αυτά έλεγε και ο κ. Παπανδρέου, ότι υπάρχουν λεφτά. Ξέρετε που τα έλεγε? Έλεγε ότι υπάρχουν λεφτά από. Ο κύριος Σαμαράς το έλεγε. Ελάτε πιο σύντομα. Αυτά εμείς. 18 ποτέ δεν σημεία, 18 δις. Αυτά να τα κουβεντιάσουμε ένα-ένα, μα θέλετε. Ζάπιο, 1, 2, 3. Ναι, άμα τα ξέρω από ξένα κατά εγώ αυτά. Τα κουβεντιάσουμε ένα-ένα. Ναι, ένα, αλλά τα κρύβεται. Ένα-ένα. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι το εξής. Ότι υπήρχαν 30 δισεκατομμύρια εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Ξέρετε, με βάση τις ίδιες ανακοινώσεις 6 μήνες μετά από την κυβέρνηση Παπανδρέου, από την προεκλογική περίοδο, πόσα είπε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ότι θα εισπράξουμε 300 εκατομμύρια. Γιατί? Διότι αυτά πια δεν μπορούν να εισπραχτούν. Είναι χρέη που χρωστάει το κράτος στο κράτος, η ΔΕΗ στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν όπως του Κοσκοτά από τη δεκαετία του 80, αλλά δεν μπορεί να πάρει τίποτα πια. Και είναι και κάποιες άλλες επιχειρήσεων οι οποίες σήμερα είναι στο άρθρο 99, δηλαδή έχουν χρεοκοπήσει. Άρα πρέπει να βρούμε ζεστό χρήμα και εκεί πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε μετά. Θέλω να σας ρωτήσω και για τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα. Λέει ότι εκτροχιάστηκε η οικονομία την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κύριο Καραμαλή, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Εγώ κρατώ αυτό που είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό που έλεγα εγώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και ο κύριος Τσίπρας για τα περί διακοπής εφαρμογής του μνημονίου, κύριε Παπαδημούλη, μετά τις διαφημίσεις. We'll be right back.
όλο το πλέγμα των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Πάντως πρέπει να μένουν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Λέμε ενδιαφέροντα πράγματα στις διαφημίσεις. Για να τα βάζετε μετά. Λοιπόν, για να τα πούμε αυτά τα ενδιαφέροντα των διαφημίσεων, να τα πούμε και τώρα που άνοιξαν οι κάμερες. Να αρχίσουμε με το θέμα. Το έθιξε πριν από τις διαφημίσεις ο κύριος Παπαδημούλης για το λάθος πρόγραμμα. Το λάθος παραδέχεται μάλλον στο πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ένα θέμα για την κυβέρνηση να καλεί τον κόσμο να μειώσει μισθούς, συντάξεις και από την άλλη να βγαίνουν οι δανειστές και να λένε: ξέρετε κάτι, ναι, κάναμε κάποια λάθη. Δεν θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Είναι λάθος για όλη την Νότια Ευρώπη. Όλη αυτή η στρατηγική. Ναι. Τι λάθος. Γίνεται όμως μετά. Ωραία, είναι λάθος. Και... σημασία έχει ποιος πληρώνει στο τέλος. Εάν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή οι πλούσιες χώρες του Νότου, τα λάθη αυτά που κάνουν θα διορθώσουν. Όπως μας χαρίστηκαν, παραδείγματος χάρη, τα 100 δισεκατομμύρια και τώρα έχουν πάρει όλα τα χρέη τα δικά μας, ήταν χρήση στις τράπεζες. Αυτά τώρα τα πήραν τα κράτη, τα 19 κράτη. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δει ότι δεν πρέπει να παρακμάσει, και αυτό πρέπει να είναι, και ποια είναι η διαφορά μας στη στρατηγική φιλοσοφία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς είμαστε ένα κράτος, ας δούμε πώς θα διαπραγματευτούμε, ακόμα και να ζωστούμε, ας πούμε, και με κριτικά ενώ στην οικονομία με τις άλλες χώρες. Εμείς λέμε ότι να είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η ευρωπαϊκή οικογένεια για να μπορέσει να προχωρήσει στο μέλλον θα πρέπει να κάνει οι ίδιες μεγάλες τομές. Γιατί είναι αυτή η κυβέρνηση. Αφήστε να τελειώσω κάτι, γιατί πρέπει να ενημερώνω λίγο τον κόσμο. Θα αλλάξει οι ίδιες δομές. Γιατί είναι ένας ημιτελής οργανισμός. Η Ευρώπη είναι δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω. Και κάνει την προσπάθεια της ολοκλήρωσής εδώ και 50 χρόνια. Σήμερα βρίσκεται μια κρίσιμη κατάσταση. Όπως προχώρησε στο κοινό νόμισμα, θα πρέπει να προχωρήσει στην κοινή οικονομική πολιτική. Θα πρέπει να προχωρήσει σε μια ομοσπονδιακή διαδικασία. Εκεί μπορεί να συνηγορήσουμε εμείς με τον κύριο Παπαδημούλη, όπως με μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που είμαστε ευρωπαϊστές, έχουμε συνηγορήσει στην ομοσπονδιακή κατεύθυνση της Ευρώπης. Όταν λοιπόν γίνουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές, η Ελλάδα πρέπει να είναι μέσα. Δεν πρέπει να είναι απ' έξω. Ως παρείας, διότι αν δεν είμαστε στο ευρώ σήμερα, κανείς δεν θα ασχολιόταν με το πρόβλημα της Ελλάδος. Άρα εμείς έπρεπε να μειώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο κατά 60%, όπως η Αργεντινή που πήγε ο κύριος Τσίπρας, ή η Βραζιλία ή οι άλλες χώρες, οι οποίες κατέρευσαν και κατέρευσε σε μια στιγμή όλη τους η οικονομία. Ξέρετε, η Αργεντινή έκανε την πρώτη υποτίμηση κατά 40% και την δεύτερη κατά 400%. Άρα αυτό δεν είναι η λύση για την Ελλάδα. Αυτό θέλουμε λοιπόν να κάνουμε. Συνεπώς, πρακτικά υπάρχει λάθος. Ναι. Υπάρχει δομικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που το έχουν κάνει θα το πληρώσουν έτσι κι αλλιώς και οι λαοί τους. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε το μερτικό μας. Διότι αυτά τα οποία σήμερα γίνονται σε 2 χρόνια, θα μπορούσε η Ελλάδα να τα κάνει σε 20 χρόνια χωρίς να φαίνεται το πρόβλημα. Μπορούμε να διεκδικήσουμε αλλαγή του προγράμματος. Θα αλλάξουν πράγματα και θα χαριστεί χρέος. Εγώ ως οικονομολόγος σας λέω ότι το επόμενο χρόνο η Ελλάδα θα μπει σε μια διαδικασία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κόβουν νόμισμα. Γιατί κόβουν νόμισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες κόβουν νόμισμα διότι η παγκόσμια οικονομία θεωρεί το δολάριο ως λιμάνι, ως νόμισμα και πηγαίνει και αγοράζει. Άρα συντηρεί την αξία του νομίσματος που τυπώνεται με χαρτί λόγω της δύναμης της οικονομικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο θα γίνει με την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα αποφασίσει πρέπει η Ελλάδα. Πρέπει στην θυσία, λέτε, να είμαστε μέσα στο καράβι. Και προσέξτε, γιατί να είμαστε με μέσα. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα είμαστε έξω από το καράβι. Με το ΣΥΡΙΖΑ, εάν ζωστεί με κριτικά, βεβαίως. Θα μας είχαν πετάξει ως την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν υπάρχει αμφιβολία, θα είχαμε περάσει εθνική περιπέτεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τα λέει, αλλά δεν τα εννοεί τα περισσότερα από αυτά που κάνει. Εύχεται να βγάλουμε εμείς την Ελλάδα από την κρίση και τους ευχόμαστε εμείς όταν ως αξιωματιά την πολίτευση διεκδικήσουν και πάρουν την εξουσία. Να έχει περάσει η κρίση, να τους δώσετε τη χώρα. Να κάνουν σωστή αναδιανομή. Με δημοσιονομική εξυγίανση. Εκεί θα τους στηρίξουμε εμείς. Μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή ο κ. Τσίπρας για διακοπή εφαρμογής του μνημονίου. Το ίδιο λέει σήμερα και στην Καθημερινή. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη χρονική στιγμή. Κύριε Μάλη, όταν διαπιστώνουν οι αρχιτέκτονες του μνημονίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το λάθος, τη λάθος συνταγή, η οποία έχει γίνει ακόμη πιο οδυνηρή για τους Έλληνες, γιατί την εφάρμοσαν αυτή τη συνταγή στην πλάτη των Ελλήνων και της ελληνικής οικονομίας και πολύ κακοί μάγειρες, ναι, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τι λέει κοινή λογική, όχι τι λέει ο Τσίπρας ο Παπαδήμος, τι λέει κοινή λογική, ότι προσπαθείς να διορθώσεις το λάθος. Δεν επιμένεις το λάθος με τη θεωρία του νεοφώτιστου και την οτροπία του κακού μαθητή. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς προτείνουμε. Να θέσουμε και με το πρόσθετο επιχείρημα της ομολογίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τους αριθμούς που δείχνουν
τη λιτότητα, την ύφεση, τη φτώχεια, την ανέχεια, τις δημοσιονομικές αποκλίσεις. Μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Το θέτουμε εμείς. Και εξακολουθούν εκείνοι που δίνουν τα χρήματα, εκτός αν έχουμε εναλλακτική λύση. Αλλά εξακολουθούν εκείνοι. Γιατί έχουν και άλλα προβλήματα που, να το κάνουν. Που δίνουν τα χρήματα και λένε ότι ναι, ήταν λάθος, αυτό όμως. Το πληρώνουμε το λάθος μας. Κύριε Μαλή, ας δοκιμάσουμε, αλλά να το θέσουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Βγαίνει το Δούνου του, που είναι νεοφιλελεύθεροι. Και λένε, έγινε λάθος. Και ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του, για να μην χαλάσει την προεκλογική εκστρατεία της κυρίας Μέρκελ, που αναβάλει τα πάντα για μετά τις γερμανικές εκλογές, κάνει ότι δεν ακούει. Ποιο είναι το λογικό? Να προσπαθήσω να αξιοποιήσω την οδυνηρή πραγματικότητα, που είναι ύφεση, φτώχεια, ανεργία, αποτυχία, δημοσιονομικές αστοχίες. Μπήκαμε με 120% του ΑΕΠ χρέος δημόσιο. Και το 2013 θα πάμε παρά το δεύτερο κούρεμα, 175%. Να θέσω και να πω, ζητώ σε μία σύνοδο κορυφής ευρωπαϊκή να ξαναβάλουμε κάτω τα πράγματα, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ζητάτε διότι διόρθωση του λάθους ή κατάργηση του μνημονίου? Ζητάμε να τερματιστεί η πολιτική της λιτότητας, να μπούμε σε πολιτική ανάπτυξης. Και αυτό απαιτεί ένα τρόπο, νέο κούρεμα του χρέους. Με ποιο τρόπο, κύριε Παπαδημούλη? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, κύριε Μάλλη. Διακοπή εφαρμογής μνημονίου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε. Επειδή ακούμε και διαφορετικές απόψεις, κύριε Παπαδημούλη. Έχει μαλλιάσει. Κοιτάξτε να δείτε. Θα κάτσουμε στα καλά παιδιά μετά στον μπάγκο μας και να κλαίμε γιατί είπαμε κάτι και δεν τελειώσαμε. Κατάλαβα το ερώτημα και παρακαλώ να απαντήσω. Δεν χρειάζομαι παρεμβολές. Εδώ έχουμε, κύριε Μάλλη, το εξής. Μία πολιτική δύναμη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όσο και να ενοχλεί πολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, εκδοτικά συμφέροντα, δυστυχώς ό,τι είπαμε από τότε, από το 2010, έχει επιβεβαιωθεί. Λέγαμε ότι το μνημόνιο θα μας οδηγήσει σε χειρότερη κατάσταση, ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, ότι έπρεπε να διεκδικήσουμε τότε βαθύτερο κούρεμα του χρέους. Και ερχόμαστε τώρα να ομολογούν και να διαπιστώνουμε καθυστέρηση 3 ετών οδυνηρή, και την ώρα που έχει καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι και της οικονομίας και της κοινωνίας, επί των ερυπείων να λένε «μας συγχωρείτε, λάθος». Αυτή την ώρα δεν πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν θέλουν να έρθουν στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούν. Ας βάλουν τουλάχιστον την έννοια διόρθωση του λάθους. Να αποτιμηθεί η ζημιά. Πώς ήταν η ζημιά, κύριε Μάλλη? Ξέρω πώς μιλάτε πολύ καθαρά. Οι παρεμβολές μου είναι για να γίνεται πιο γρήγορα η συζήτηση. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατάργηση του μνημονίου. Εγώ το θέτω τώρα επειδή το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Θες το λέει και στην Καθημερινή. Να καταργηθεί το μνημόνιο ή ελάτε να δούμε τι μπορούμε να διαρθώσουμε στο υπάρχον μνημόνιο? Η σταθερή μας θέση, την οποία είπαμε και στις εκλογές και με την οποία πήραμε το 27% και είναι το συμβόλαιό μας με τον κόσμο που μας ψήφισε, είναι ακύρωση του μνημονίου και αντικατάστασή του από ένα ελληνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, και επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης με βασική διεκδίκηση, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχει η Δανειακή Σύμβαση, ένα νέο κούρεμα του χρέους. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο για την Ελλάδα, διεκδικούμε μία σύνοδο σαν και αυτή που είναι στο Λονδίνο το 1953, που να συζητηθεί γενικά το πρόβλημα του χρέους του Ευρωπαϊκού Νότου, έτσι ώστε να δοθεί μια λύση σαν και αυτή που έδωσαν οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην κατεστραμμένη Γερμανία το 1953. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη, μία μικρή διευκρίνηση. Να σταματήσει από εδώ και πέρα η εφαρμογή του μνημονίου ή να καταργηθούν και ό,τι, να καταργηθεί και ό,τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια. Κύριε Μάλλη, έχουμε πει, επειδή μας εμφανίζουν ως θαυματοποιούς που υπόσχονται ότι θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γυρίσουν τα εισοδήματα εκεί που ήταν το 8 και το 9. Όχι, αυτό γιατί δεν έχουμε γίνεται. Έχουμε πάρει χρήματα με βάση αυτές τις συμφωνίες. Δεν γίνεται, κύριε Μάλλη, αυτό. Εμείς αυτό που έχουμε πει στο πρόγραμμά μας και το οποίο επαναλαμβάνει και ο Τσίπρας και όλα τα στελέχη μας όταν ερωτώνται, είναι ότι εμείς θα επαναφέρουμε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση εκεί που ήταν πριν καταργηθεί η Συλλογική Σύμβαση με νόμο. Θα επαναφέρουμε το δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων που έχουν καταργηθεί, και από εκεί πέρα η αποκατάσταση των απολειών σε εισοδήματα, είτε είναι μισθή είτε συντάξεις, θα γίνει σταδιακά ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών. Και αυτό και η ανάκτηση, επειδή θεωρούμε ότι ορισμένα είναι συμφέρον για την Ελλάδα. Τον ΟΤΕ, το λιμάνι, θα τα πάρουμε πίσω. Βλέπω τις εκπομπές σας και το πώς παίρνετε δηλώσεις από στελέχη μας. Λοιπόν, σας απαντώ. Στο πρόγραμμά μας, κύριε Μάλλη, λέμε ότι και η ανάκτηση ορισμένων τομέων
επιχειρήσεων που έχουν ένα στρατηγικό ρόλο και σε άλλες χώρες ανήκουν στο δημόσιο. Είναι στη στρατηγική του κομμάτου σας. Η Deutsche Telekom, και δεν το λέτε εδώ στο Sky. Όχι, δεν το λέμε. Δεν το λέτε. Εγώ τον κύριο Παπαδημητρίου δεν τον έχω ακούσει ποτέ να το λέει. Να το πω εγώ λοιπόν. Επειδή είναι καθημερινό σχολιαστής. Δεν νομίζω να το λέει. Αφήστε να αλλά το... ας μην μιλάω για λογαριασμό του. Πάντως εμείς εδώ πέρα λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα. Να το πω με ένα παράδειγμα. Γιατί όποτε κάνω μια χμούλα για το Sky, τσιτώνεστε. Λοιπόν, η Deutsche Telekom, η Deutsche Telekom λοιπόν, που αγόρασε τον ΟΤΕ, έχει ως βασικό της μέτοχο το γερμανικό δημόσιο. Η εταιρεία αυτή, η Καταριανή, που ήθελε να πάρει το ελληνικό απευθείας και χωρίς διαγωνισμό, είναι κρατική. Η θεωρία ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα στο κράτος και να τα ξεπουλήσουμε όλα όσο και όπως είναι ανιστόρυφη. Συνεπώς μπορούν να έρθουν αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν παρεμφορηθεί. Μετά την παρένθεση απαντώ στην ερώτησή σας. Για να ξαναπάρεις πίσω κάποια περιουσιακά σου στοιχεία χρειάζεσαι χρήματα. Επομένως αυτό θα γίνει σταδιακά σε συνδυασμό με την πορεία των δημόσιων οικονομικών και της πραγματικής οικονομίας. Είναι πάντως το στρατηγικό πλάνο του κόμματος. Για κάποιες επιχειρήσεις, ναι. Αλλά και εκεί, επειδή χρειάζεται μια ιεράρχηση, ναι. Πρώτη μας έγνοια είναι να αποκατασταθούν τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα, έτσι. Χαμηλή μισθή, χαμηλή συντάξεις. Βλέπετε τι μπορείτε να πάρετε πίσω. Κάποια δικαιώματα στο κοινωνικό κράτος που έχουν καταργηθεί, γιατί έχουμε μια κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας. Ο κόσμος, ο φτωχός, δεν έχει το δικαίωμα στην υγεία. Και μετά θα δούμε τα άλλα. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Το λεφτά υπάρχουν, το είπαν οι Πασόκοι. Τα 18 σημεία για 18 δις τα πόσα μαράς. Και δεν βλέπω, κύριε Μάνα, να σας κάνω και λίγο κριτική. Δεν βλέπω στον κυρίαρχο δημοσιογραφικό λόγο το ερώτημα. Ο κύριος Σαμαράς για να γίνει πρωθυπουργός έδωσε 18 σημεία με τα οποία είπε έχω 18 δις ισοδύναμα. Γιατί τα αθετήσατε. Δεν βλέπω στον κυρίαρχο δημοσιογραφικό λόγο, κύριε, για να κάνετε αυτή την κυβέρνηση, κάντε μια συμφωνία Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ που είπατε άμεση ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων, κατάργηση του ΦΠΑ και τα αθετήσατε. Να σας πω κάτι, επειδή είπατε εδώ στο Sky τσιτώνεστε. Βλέπετε τι σημειώσεις έχω κάθε φορά που μπαίνω στο στούντιο. Ναι, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτη σελίδα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από πάνω τι είναι. Σαμαράς. Ωραία. Ωραία. Ρωτήστε λοιπόν για την αθέτηση. Θέλω να σας πω ότι μην τα λέτε σε μένα. Μπαίνω κάθε φορά στο στούντιο έχοντας το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα 18 σημεία του κ. Σαμαρά. Κύριε Μάλι, εγώ θέλω να κάνω μισό λεπτό. Επειδή τσίμπησα με το τσιτώσατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι σας εκτιμώ πάρα πολύ και γι' αυτό σας θέλω εδώ στην εκπομπή, αλλά ποτέ. Δεν υπάρχει ατζέντα συζήτησης. Γιατί μου λέτε το τσιτώνεστε το ποδέ. Δεν υπάρχουν απαγορευμένες λέξεις. Ως πολίτης και τηλεθεατής. Ίσα-ίσα. Ως πολίτης και τηλεθεατής. Δεν μια κυβέρνηση. Ανοιχτά, μιλάμε για όλα τα θέματα. Δεν να σας απαντήσω θέμα. Γιατί και θα το κρίνουν οι τηλεθεατές. Ως πολίτης και τηλεθεατής, λοιπόν, βλέπω μια Νέα Δημοκρατία που άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά και μια τρικομματική συγκυβέρνηση που φτιάχτηκε με βάση μια συμφωνία την οποία έχει πετάξει στα σκουπίδια. Και οι δημοσιογράφοι εστιάζουν, πολλοί δημοσιογράφοι, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και περνάνε ντούκου το είπα ξύπα του Σαμαρά. Λοιπόν, εγώ ξέρετε, ακούμε με πολύ έτσι το εικόνα αυτές τις τελευταίες, αλλά έχω και εγώ τα στοιχεία μου εδώ. Έτσι. Θα σου διαβάσω τώρα έτσι. Τα 18 σημεία ήταν και τα ειδικά μισθολόγια ήταν στα 18 σημεία από ό,τι θυμάμαι. Ο κύριος Σαμαράς, όταν τον ρώτησε, μα άλλα λέγατε. Ξέρετε τι είπε. Ξέρετε τι είπε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάμε στο Βερολίνο. Θέλετε για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Να πω κάτι γιατί δεν πρέπει να μένουν εντυπώσεις και μετά. Αυτά που λέει ο κύριος Παπαδημούλης μου θυμίζει οι βάσεις φεύγουν, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Αυτό ακριβώς που έλεγε ο Παπαδρίου και τις Αμερικανικές Βάσεις. Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις από το τι λέγανε για το μνημόνιο, από το τι λέγανε πρόσφατα για τη ΔΕΗ και τον ότι έχω εδώ πέρα μια συνέντευξη, ας πούμε, του κυρίου Βίτσα στην κυρία Τσαπανίδου, 11 πρώτου. Και γράφω και ώρες. Δηλαδή, αν δει κανείς τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει ότι ο καθένας είναι για πάνω του και ο Θεός για όλους. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Εμείς και στο Ζάπιο και στα άλλα έχουμε μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι σταθεροποιούμε την οικονομία, το πρόγραμμά μας είναι τετραετία και θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Πολλά τα έχουμε κάνει και αυτό αποτυπώνει και στις δημοσκοπήσεις. Και ενοχλεί βεβαίως τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ακόμα της αντιπολίτευσης σε κρίση και έρχεται δεύτερο και καταϊδρωμένο. Ενώ σε άλλες περιοχές του κόσμου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ριαβεύουν όταν περνάνε μια κρίση. Να πάμε σε διαφημίσεις. Και πέρα από το οι βάσεις φεύγουν, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Θα σας παραπέμψω σε δύο πράγματα στην Κύπρο. Που είναι η άλλη Ελλάδα, η καλή Ελλάδα που εμπολείς φέρομαι και ευθύνη για τα προβλήματα που έχουν εκεί.
ότι οι βουλευτές της 14 Δεκεμβρίου όλων των κομμάτων με την εξαίρεση μιας λευκής ψήφου ψήφισαν μαζί για να πάνε μπροστά. Άρα ελάτε και φέρτε προτάσεις, αλλά προτάσεις λογικές. Όχι να παρακρατικοποιήσετε την Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ και τα λιμάνια. Αυτά είναι αστεία πράγματα, θα γελάτε και εσείς από μέσα σας. Αλλά και γιατί εφαρμόστηκε η πολιτική που θέλετε να εφαρμόσετε από το ΑΚΕΛ, ο οποίος είναι και πιο αριστερά από εσάς, και τον νυν πρόεδρο, και είδατε τα χάλια της Κύπρου. Πάμε σε διαφημίσεις για να έχουμε το χρόνο μετά να συζητήσουμε. Διαφημίσεις. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα τα κάνουμε όλα, κύριε Κεφαλογιάννη, η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεώνασμα το 2013 και θα επιστρέψει στην ανάκαμψη το επόμενο έτος, το 2014 δηλαδή, εκφράζει ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, σημειώνοντας μάλιστα πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διόρθωση αδικιών σε περίπτωση που το πλεώνασμα αποδειχθεί μεγαλύτερο του στόχου. Η Γερμανία θα καταστρέψει την Ευρώπη, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει πως το μνημόνιο πρέπει να τελειώσει, κάτι που θα επέλθει με το σχηματισμό μιας αριστερής κυβέρνησης με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει δρόμοι. Οι αγρότες της Θεσσαλίας εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν ενώπιον των χειρισμών της κυβέρνησης. Στις 12, σε μία ώρα δηλαδή, οι αγρότες των Σερών σχεδιάζουν να κλείσουν την Εγνατία για μία ώρα στο ύψος των νέων κερδηλίων. Προθεσμία έως την Τετάρτη έλαβαν για να απολογηθούν οι 4 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στη διπλή ένοπλη ληστεία στο Βελβεντό της Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, οξύτα της αντιδράσης προκαλεί δημοσιοποίηση των φωτογραφιών τους με σημάδια κακοποίησης και ίχνη αλλίωσης, μοντάζ δηλαδή των φωτογραφιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία. Η ακροαριστερή οργάνωση της Τουρκίας Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα με ανακοίνωση στη ιστοσελίδα. Ο δράτης της πυροδότησε τα εκρηκτικά και μια χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Τούρκος φύλακας και να τραυματιστεί σοβαρά μια δημοσιογράφος. Αυτό το θέμα, κύριε Κεφαλογιάννη και κύριε Παπαδημούλη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όχι το τελευταίο με την Τουρκία, αλλά εδώ οι συλληφθέντες για το Βελβεντό. Έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση, αν τη δείτε στο διαδίκτυο. Μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε, σε όλα να ξεκινήσω τα site, εγώ σε αυτό το θέμα. Γιατί εμφανίζονται πάρα πολύ χτυπημένοι και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να έχει γίνει ένα μικρομοντάζ για να μην φαίνονται πολύ χτυπημένοι οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία. Ναι, κύριε Μάλη, είναι σοβαρό θέμα. Και σας λέω, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις αρχίζει και παίρνει από το πρωί. Ακούστε. Συνελήφθησαν για ληστεία και έχουν κάνει και κάποιες δηλώσεις την ώρα που προσάγονται και τα λοιπά. Και μπορεί να κατηγορούνται και για πιο βαριά αδικήματα, έτσι. Υπέρ των ιδεών τους που είναι αναρχικές. Να δικαστούν, να τιμωρηθούν. Είμαστε απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Εντελώς απέναντι. Αλλά θέτω τα εξής θέματα. Δόθηκαν οι φωτογραφίες οι δικές τους, όπως και κάποιων ιερόδουλων, πριν μερικούς μήνες, με Υπουργία Λοβέρδου Χρυσοχοίδη, αλλά δεν δόθηκε η φωτογραφία του ρατσιστή Φωνιά του Πακιστανού. Στα Πετράλωνα. Στα Πετράλωνα, που βρέθηκαν φυλάδια της Χρυσής Αυγής στο σπίτι του. Δεν δόθηκε η φωτογραφία του βομβιστή της Σπάρτης και του συνεργού του, που βρέθηκαν άλλες 60 βόμβες σπίτι του και ο πρώτος βομβιστής σκοτώθηκε διότι έσκασε η βόμβα μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα θέμα. Υπάρχει απάντηση από τις αρχές και τις αστυνομικές και τις πολιτικές. Δεύτερο θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι χτυπήθηκαν, ότι βασανίστηκαν. Ποια είναι η απάντηση? Φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξει. Είναι νόμιμο αυτό? Πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας. Όσο σκληρός εγκληματίας κι αν είναι αυτός που το έκανε, να δικαστεί. Είναι νόμιμο αυτό? Τρίτον, όπως είπατε κι εσείς, έχει γίνει επεξεργασία, Photoshop, προκειμένου να κρυφτούν κάπως τα χτυπήματα. Έτσι, να το πούμε απλά, να μην φαίνονται πολύ. Έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εγείρονται ευθύνες, διότι έχουμε και παραβιάσεις κανόνων νομιμότητας και πάρα πολλά ερωτηματικά. Ένα σχόλιο και από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Επαναλαμβάνω. Για να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Ένα κράτος δικαίου, μια δημοκρατία, αν πιστεύει στον εαυτό της, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα σχόλιο για πράσινο. Αρκεί ο νόμος. Το πρώτο πράγμα που με λυπεί πραγματικά είναι ότι βλέπω νέα παιδιά 20 με 25 χρονών.
να συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις ενέργειας. Ιστορία. Και πραγματικά νιώθω τα δικά μου παιδιά, τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλα. Είναι 20 χρόνων. Ναι, αλλά βλέπω τα δικά μου παιδιά στο πρόσωπο αυτών των παιδιών. Δεύτερον, αυτά δεν γίνονται από την πολιτεία ούτε από την αστυνομία, δίδονται σε σύμφωνη γνώμη με την εισαγγελία. Ο εισαγγελέας κατά βάση δίνει την εντολή. Και έχει δίκιο και ο κ. Παπαδημούλης ότι όλα όσα πρέπει να στιγματίσουμε, πρέπει να τα στιγματίζουμε και δημοσίως, αν αποφασίσουμε ως κοινωνία ή ως βουλή, ότι πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με ένα ενιαίο κριτήριο. Ή έτσι ή αλλιώς. Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Τώρα, εγώ πέρα από όλα αυτά, τα οποία όλοι τα καταδικάζομαι, θετικά υποσημειώνω την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημούλη, η οποία δεν έχει κανένα αστερίσκο και καμιά υποσημείωση. Αυτό νομίζω ότι βοηθάει και την ενότητα των δημοκρατικών παρατάξεων να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ακροτήτων και άκρων. Δεν έβαζε ποτέ οι αστερίσκους ο κ. Παπαδημούλης. Εδώ εκφράζει το κόμμα του. Εδώ εκφράζει το κόμμα του. Πέστε για την κακοποίηση και για το Photoshop, παρακαλώ. Υπάρχει και το άλλο σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης. Όπου η νομιμότητα, έχουμε πει και το λέμε τώρα όλοι πια, πρέπει να δίνεται προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό είναι και από τη μεριά του κράτους, αλλά και από τη μεριά, αν θέλετε, δράσεων κρατικών οργάνων που περνούν τα νόμιμα πλαίσια. Πρέπει να δούμε τι έγινε, λέτε. Πρέπει να διερευνηθεί το θέμα. Γιατί και η κοινή γνώμη έτσι το ζητά. Έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες στην Ελλάδα. Διερευνούνται τέτοια θέματα και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, θυματίζονται και αυτοί οι οποίοι... Επιτρέψτε μου και ένα θέμα 20 δεύτερα. Πάλι της επικαιρότητας. Χθες έκανε μια συγκέντρωση μεγάλη η Χρυσή Αυγή στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλή Σοφίας. Δεν έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό, όπως έκλεισαν όλες τις άλλες φορές που γινόντουσαν συγκεντρώσεις από συνδικάτα κτλ. Υπάρχει απάντηση για αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά? Εγώ την είδα τώρα αυτή τη συγκέντρωση, τη συγκέντρωση, έτσι. Ήταν 300 άτομα μαζεμένα. Δεν είναι έτσι. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να μείνει ασχολίαστη η συνέντευξη του κύριου Στουρνάρα από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Γιατί ο κύριος Στουρνάρας, ο υπουργός των Οικονομικών, λέει πως η οικονομία εκτροχιάστηκε την περίοδο Καραμάλη. Και αναφέρει κάποια, είναι τεχνικά στοιχεία για τις δημόσιες δαπάνες κτλ. Μην τα αναφέρω, μπορεί να μην μας καταλάβει. Δεν έχω διαβάσει, αλλά θεωρώ πολύ έξυπνο τον κύριο Στουρνάρα, λέει, άνθρωπο. Από τις αρχές του 90... Αφήστε να κάνω το σχόλιο πριν μου το διαβάσετε. Για να αυτοδεσμευτώ. Εντάξει. Πριν μου το διαβάσετε. Εντάξει. Πάντως λέει ότι εκτοξεύτηκαν οι δημόσιες, οι κρατικές δαπάνες την περίοδο Καραμάλη. Να σας πω κάτι. Το θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο και βαθύ γνώση των οικονομικών πραγμάτων για να λέει τέτοιες ανοησίες. Άρα αμφιβάλλω να λέει τέτοιες ανοησίες. Γιατί το να πεις και να πάρεις απόλυτα νούμερα και να τα κουβεντιάσεις έχει μια αξία. Αυτά μας τα έλεγε ο Μακαρίτης, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, πήρε ότι το χρέος 6 τρισεκατομμύρια δραχμές και το κάνατε 18. Αυτά από τα 6 μέχρι τα 18 ήταν όλοι τόκοι και όλες εγγυήσεις του δημοσίου που είχαν υπογραφεί εκείνη την εποχή και κατέπεσαν. Αυτό που ενδιαφέρει σε εμάς είναι ποιος δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ομόλογος του κυρίου Παπαδημούλη την περίοδο 7-9, είχα βάλει και ποσοστά ευθύνης. Τα ποσοστά ευθύνης είναι χαμένη δεκαετία του 80. 93% φταίει εκείνη η εποχή. Από εκείνη την εποχή όλες οι κυβερνήσεις, μετά το 80. Έβαλαν το λιθαράκι τους. Όχι, και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και του Σιμίτη, και του Καραμαλή, όλες αυτές οι κυβερνήσεις δημιούργησαν ελάχιστο χρέος. Απλώς πληρώνουμε τους τόκους και τους ανατοκισμούς της εποχής της χαμένης δεκαετίας του 80. Δεν μπορεί, είναι καθηγητής οικονομικών, δεν μπορεί να αναφέρει εδώ πέρα στοιχεία, αριθμούς και ποσοστά και να λέει ότι αυτό μόνο ο εκτροχιασμό της οικονομίας μπορώ να την ονομάσω και να μην γνωρίζει αυτό που λέτε εσείς. Τότε θα τον καλέσω με Σιριγίλης, αν θέλει να έρθει, να τον εξετάσουμε αν ξέρει καλά την οικονομική ιστορία της Ελλάδας. Γιατί πρέπει να ξέρει τη θεωρία. Στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας πρέπει να του βάλουμε καλό βαθμό. Δεν την έχω διαβάσει, δεν πιστεύω. Στη Συγκρού, όχι στη Ρηγίλη. Στη Συγκρού. Την ρήπη του λόγου. Πάνω σε τέτοιες ανοησίες, ο κύριος Στουρνάρας δεν πρέπει να λέει και πιστεύω ότι δεν τις λέει. Δέχεται πολλές βολές και για το φορακινήτων πάντως. Άλλο θέμα αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και από άλλα στελέχη, από άλλους βουλευτές. Αν διαβάσουμε όλη τη συνέντευξη του αμφιβάλλω θα λέει ότι φταίει η κυβέρνηση Καραμαλή. Εγώ θα σας τα πω λοιπόν και για μια φορά. Η Ελλάδα το 80, γρήγορα, το 80 δεν χρωστούσε τίποτα. Χρωστούσε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δερτάκη 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τρισεκατομμύριο δραχμές είχε πει τότε ο Δερτάκης και είχε βγει το Έθνος ως η μεγάλη εφημερίδα τότε της παράταξης εκείνης και έλεγε παραδόθηκε καμένη γη. Το 90-93
δημιουργήθηκαν 3 δισεκατομμύρια πρόσθετο πρωτογενές χρέος. Και την περίοδο Καραμαλή λόγω της κρίσης 47. Το χρέος της Ελλάδας ήταν 370. Εγώ ρώτησα στη Βουλή τότε το οικονομικό επιτελείο της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου και στοιχημάτισα μαζί τους, τους παρέδωσα ένα πίνακα ότι εκείνη η εποχή του 80 φταίγε το 93% του χρέους. Και αν κάνω ένα ευρώ λάθος, παρετούμε από βουλευτής. Και είπα, εάν είναι σωστά, παρετήστε, είσαι από βουλευτές. Και κανείς δεν απάντησε. Κάποιος βουλευτής πήρε τη σημαία να απαντήσει, αλλά ήταν οικονομολόγος και του είπαμε ότι είχε άγνοια κινδύνου και γι' αυτό να μην βάζει αυτός τη διαδικασία μπροστά. Κύριε Εάν έχει την ίδια γνώμη ο κύριος Παπαδημούλης ότι φταίμε κατά το ίδιο με την χαμένη δεκαετία του 80, θα μας πει ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Παπαδημούλη. Περί παρετήσεως δικιά του και δικιά του. Λέει και ότι θα έρθει η ανάπτυξη μέσα στο... 93% φταίει η δεκαετία του 80 και 7% όλες οι άλλες κυβερνήσεις από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Κοιτάξτε, αυτά που λέει ο κύριος Στουρνάρας για τους αριθμούς του 9, για τα ελλείμματα του 9, στη σημερινή συνέδευση στην Καθημερινή, τα εψήφισαν και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με το ναι στον προϋπολογισμό του 2013, κύριε Μάλλη. Ο προϋπολογισμός του 2013 που ψήφισαν όλοι οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ λέει ότι το έλλειμμα το δημόσιο για το 2009 ήταν 15,5%. Εδώ το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Κεφαλογιάννης είναι γραμματέας του, πρέπει να δώσει μια εξήγηση, μια απάντηση στο εξής ερώτημα. Τότε, το 10, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το δημόσιο έλλειμμα ήταν 9% για το 9 και όχι 15,5%. Και έλεγε ότι ο κύριος Γεωργίου της Ελστάτ, που τοποθετήθηκε στα μέσα του 10 από τον κύριο Παπακοσταντίνου, δεν κάνει και πρέπει να φύγει. Η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό Σαμαρά και συγκυβερνήτες, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, λέει ότι το έλλειμμα είναι 15,5% και όχι 9% που έλεγε τότε, και κρατάει τον κύριο Γεωργίου. Τι έχουμε εδώ, παρά τη διερεύνηση πολιτικά, από τους οικονομικούς εγγελιστές. Πολιτικά, όσο και να διαμαρτύρονται οι νεοδημοκράτες για τον Στουρνάρα, έχουμε πρώτον τον κύριο Στουρνάρα να είναι το δεξί χέρι του κυρίου Σαμαρά με επιλογή Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, τον κύριο Σαμαρά να ακολουθεί πιστά και προς το χειρότερο την πολιτική Παπαδήμου Παπανδρέου όσον αφορά το μνημόνιο. Και τον κύριο Στουρνάρα να είναι copy-paste του κυρίου Παπακοσταντίνου όσον αφορά την μνημονιακή του πολιτική. Η Καθημερινή έχει και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα που λέει ότι δεν θα κυβερνήσουμε ούτε με τη Δημοκρατική Αριστερά ούτε με το ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι εσείς που ζητάτε εκλογές πώς θα γίνεται κυβέρνηση. Εκτός και αν μπορέσουν να γίνουν έτσι τέτοιοι σχηματισμοί στο πολιτικό σκηνικό, που μπορείτε να βγείτε αυτοδύναμοι. Τα εξήγησε και στη συνέντευξή του στην κυρία Στάι ο κύριος Τσίπρας. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα στην πολιτική, γιατί αλλάζουν γρήγορα στην κοινωνία. Πριν από ένα χρόνο ήμασταν 4% και τον Ιούνιο πήραμε 27%. Τι περιμένετε δηλαδή να γίνει? Θα διεκδικήσουμε, κύριε Μάλλη. Εμείς θα διεκδικήσουμε. Με ποιους θα συμμαχίσετε? Λέτε να μην κατάλαβα την ερώτηση. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ λίγα λεπτά, ναι, προσπαθώ να τη συντομεύσω. Γίνομαι αγενής, το ξέρω. Μην μου τα στερείτε. Λοιπόν, εμείς θα διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ. Εκτιμώ ότι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές, που δεν θα αργήσουν, δεν θα πάνε στο τέλος της τετραετίας, θα κριθεί πολύ πάνω από το 30%, ενδεχομένως και πάνω από το 35%. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, έχει καλύτερες πιθανότητες για την πρωτιά έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η βασική πολιτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο την οικονομία και όχι άλλα κομμάτια της ατζέντα της πολιτικής, θα κριθεί γύρω από το εξής δίλημα. Κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Τσίπρα ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Σαμαρά. Αν εμείς βγούμε πρώτοι, ακόμη και αυτοδυναμία να πάρουμε, θα επιδιώξουμε με βάση το πρόγραμμά μας συμμαχίες και θα δώσουμε κυβέρνηση στον τόπο. Με ποιους? Με αυτούς που θα μας εξασφαλίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αυτούς που θα θελήσουν να δώσουν στήριξη σε ένα πρόγραμμα με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και λογικές παραχωρήσεις. Εάν αποκλείεται όμως τη Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, ποιοι μένουν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες μένουν, με ποιους θα συμμαχίσουν? Εγώ σας λέω το εξής, επειδή ακούω και αυτά τα σενάρια περί ανεξάρτητων Ελλήνων, ορισμένοι θέλουν και ένα κομμάτι της εγχώριας διαπλοκής θέλει να εμφανίσει ότι περίπου τώρα έχει φτιαχτεί και το σενάριο. Εμείς δεν βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο. Λέμε ότι με την πολιτική που ακολουθεί βγαίνουμε πρώτοι και μετά δημορφώνουμε τις συμμαχίες. Με άξονα το πρόγραμμά μας. Διότι αυτό θα έχει δώσει ο λαός ως εντολή. Αν βγούμε πρώτοι, αναζητώντας ευρύτερες συμμαχίες, αλλά και πρόσωπα
και προσωπικότητες ευρύτερου φάσματος θα επιδιώξουμε και θα δώσουμε κυβέρνηση στον τόπο. Γιατί οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν σε αυτόν τον τόπο απαιτούν ευρύτερη στήριξη και συνένεση. Πρέπει. Αλλά το ερώτημα θα το απαντήσει πρώτα απ' όλα ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Με την ψήφο του στην κάλπη. Αν μας πει μείνετε στην αντιπολίτευση, θα είναι ο Σαμαρά πρωθυπουργό, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Θα είναι ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Απολύτως κατανοητό. Έχουμε όμως λίγο χρόνο. Το κομμάτι που πρέπει να δημιουργήσει ότι χρειάζονται σύνεση και συνένεση τα προβλήματα της Ελλάδος. Και επειδή έχω μια κυβέρνηση που δεν είναι καν 8 μηνών ακόμα, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μας ενώσουν και εμείς κάνουμε από τώρα έκκληση στο ΣΥΡΙΖΑ να συνηγορήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορεί να παίζει κρυφτούλη στα προβλήματα περιμένοντας να σαπίσει η Ελλάδα, γιατί κάθε χρόνο αλλάζουμε αιώνα στην Ελλάδα. Οπότε θα έχει πολλά χρόνια να σκεφτεί με ποιους θα συνεργαστεί, με ποιους θα πάει και με ποιους θα αφήσει. Αν τον θέλει το ΚΚΕ για συνεργασία που δεν τον θέλει, ή θέλουν οι ίδιοι τη Δημάρ ή κάποια άλλα κόμματα ή τον κύριο Καμένο ή δεν ξέρω τι, τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά έτσι κι αλλιώς, στο τέλος της τετραετίας, που θα είμαστε στο μεθεπόμενο αιώνα, που θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Ελλάδα, πάλι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με βάση ένα δίλημα. Και το δίλημά του είναι ο βασικός προσανατολισμός. Και επειδή δεν έχει προσανατολισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι φαίνεται τουλάχιστον και στο σημερινό του συνέδριο, στην κεντρική του επιτροπή που συζητούν, αν είναι στην ίδια κατάσταση, πάλι στην αντιπολίτευση θα βρίσκεται. Ελπίζω να είναι και τότε καλή αντιπολίτευση. Επειδή άρχισα με εσάς, να κλείσουμε με εσάς, ναι, αλλά πολύ σύντομα, κύριε Παπαδάκη. Για λόγους τάξης δηλαδή, να κλείσουμε με εσάς, αλλά πολύ σύντομα. Όταν βλέπετε τον εκπρόσωπο του αφεντικού της κυβέρνησης, που είναι η Νέα Δημοκρατία, λόγω συσχετισμών, να ασχολείται πιο πολύ πώς θα διαστρεβλώσει, πώς θα ειρωνευτεί, πώς θα επιδορήσει τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το να επιδεικνύει και να τεκμηριώνει τις κυβερνητικές αποτυχίες, τότε αυτή η κυβέρνηση δεν πάει καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Το κυβέρνηση τετραετίας για την τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά είναι το συντομότερο ανέκδοτο που έχω ακούσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο τώρα τη θεματολογία. Θα φύγουμε από την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα για να δούμε ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο παιδιά. Νομίζω υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, τέλος πάντων θα το δούμε συνέχεια, είναι το θέμα του εκφοβισμού, της βίας, των απειλών, του bullying, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς όρος, στα σχολεία και στα ελληνικά σχολεία, όπως και στην Ευρώπη. Θα συζητήσουμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα στα σχολεία μας. Τι κάνει από τη μεριά της η πολιτεία, τι λένε οι ειδικοί για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε ο κύριος Παπαθεοδόρου, Υφυπουργός Παιδείας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ο κύριος Κουμουτσάκος, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ανακοίνησε το θέμα και μάλιστα έχετε κάνει και μια πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα τη δούμε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Όπως θέλω να μας πείτε και το τι σας όθησε έτσι να λάβετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και κυρία Βέρα Λάγκαρη, διδάκτορ ψυχολόγος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Φίβου. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Οι φορείς δηλαδή που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, δραστηριοποιούνται και έχουν να μας πούνε πάρα πολλά πράγματα. Να αρχίσουμε με αυτό, κύριε Κουμουτσάκο. Τι σας όθησε εσάς να ασχοληθείτε με το θέμα, πριν μας πει ο κύριος Παπαθεοδόρου τις δράσεις από την πλευρά του Υπουργείου? Το πρώτο ερέθισμα, το πρώτο έναυσμα προήλθε από τα δυο μου παιδιά. Έχετε μικρά παιδιά, έτσι. Είναι μικρά παιδιά, πάνε στο δημοτικό. Μεταφέροντας όχι προσωπικές δυσάρεστες εμπειρίες, αλλά μεταφέροντας ορισμένες εικόνες στην αυλή του σχολείου. Ένα είδος καυγά, όχι τίποτα περισσότερο. Απλώς έτυχε, όταν αυτή η συζήτηση έγινε πρώτη φορά στο σπίτι. Ήρθαν δηλαδή, συγγνώμη που μπαίνω, προσπαθώ να μπω τώρα στο σπίτι. Ήρθαν στο σπίτι και σας περιέγραψαν ένα περιστατικό βίας αυτό. Ο Γιαννάκης, όχι, ο Γιαννάκης με τη Μαρία, λέω ονόματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, τον έδερνε, τον έριξε κάτω κτλ. Εντάξει, είναι τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, οπωσδήποτε ήταν κάτι που ευαισθητοποιεί και λες, α, πολύ νωρίς ξεκινήσαμε αυτές τις θεωρίες. Ναι. Έτυχε εκείνη την περίοδο όμως να δω κάποιο από τα φιλμάκια μιας καμπάνιας που έτρεχε τότε, πριν περίπου 2 χρόνια, που αναφερόταν στην ενδοσχολική βία. Και έτσι οι δύο αφορμές μαζί με έκαναν να θελήσω να δω λίγο και περισσότερο πού πάει το φαινόμενο αυτό, τι είναι, ποιο είναι το βάθος του, ποια είναι η διάστασή του, ως γονιός περισσότερο.
Όταν ασχολήθηκα, πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει γιατί είναι ένα νοσηρό φαινόμενο. Η διάκριση θήτη και θύματος πιστεύω ότι είναι λάθος προσέγγιση, διότι εδώ μιλάμε για μικρά παιδιά. Αυτό που εμείς αποκαλούμε και... bullying, έτσι, για να καταλάβουμε και το, για το συζητάμε, είναι αυτή η βία στο σχολείο. Είναι με δύο λόγια να σας πω, δεν είμαι ειδικός. Ναι, θα πούνε κι άλλοι. Απλά λέω την εμπειρία σας μέσα από έχω μπει μέσα σε αυτή την ιστορία, γιατί σας λέω, έχει πολύ ευαισθητοποιήσει. Δεν μιλάμε προφανώς για ένα περιστασιακό καυγά, μιλάμε για σταθερές συμπεριφορές, άσκησης λεκτικής, σωματικής ή άλλης μορφής βίας, που δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις ψυχολογικές στα παιδιά, σε σημείο που να μην θέλουν να πάνε σχολείο κλπ. Αλλά πλέον και με νέες μορφές εξαιρετικά επικίνδυνες, όπως εκφοβισμός μέσω διαδικτύου, όπου τα παιδιά είναι πάρα πολύ εκτεθειμένα και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι δεν αντέχεται αυτό. Δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν παιδιά, έφηβοι, τη μεγάλη τους έκθεση, αρνητική έκθεση, σε τόσο μεγάλο ακροατήριο, διότι χρησιμοποιείται η ανωνυμία του διαδικτύου κτλ. Έχουμε φτάσει σε αυτοκτονίες. Ο αριθμός αυτοκτονιών παιδιών στην Ευρώπη μεγαλώνει. Πρόσφατα είχαμε στην Ιταλία δύο περιστάσεις. Έχουμε και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε. Ίσως μιλήσουμε στην πορεία, θα σας πω, ναι, ή θα πούνε οι συνομιλητές μας τι περιπτώσεις γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο πιστεύω ακράδαντα είναι ότι μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί, πρέπει να έχει μηδενική ανοχή στην πιθανότητα μαθητής να υπάρξει θύμα αυτής της νοσηρής διαδικασίας. Μάλιστα. Για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται ενημέρωση και πρόληψη. Το τι έχουμε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα το συζητήσουμε στην πορεία, όπως θα δούμε και κάποια στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει και θα ζητήσουμε και την γνώμη των ειδικών. Μία πρώτη τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, από τη γνώση που έχει έρθει στο Υπουργείο για αυτό το φαινόμενο και αν σας ανησυχεί ή θεωρείτε πως είναι σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο του πειράγματος ή περιστατικών που πάντοτε υπήρχαν στα σχολεία. Θα σας πω πού είναι η πηγή και ποια είναι η αποτύπωση σήμερα στα σχολεία. Καταρχάς, το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει διαφορετικές διακυμάνσεις και διαφορετική κλιμάκωση ανάλογα με την ένταση της πράξης. Λεκτική βία δεν είναι το ίδιο με τη σωματική, δεν είναι το ίδιο με την ψυχολογική, δεν έχει να κάνει πάντα με τις νέες μορφές, και στις νέες μορφές, πέραν της βίας που ασκείται, η ψυχολογική βία που ασκείται μέσω διαδικτύου, εγώ θα έβαζα και μια νέα μορφή βίας που αποτυπώνεται στα σχολεία, τη ρατσιστική βία και τα φαινόμενα ξενοφοβίας, που και αυτή έχει να δημιουργήσει σήμερα μια σειρά από δύσκολες καταστάσεις. Γιατί επηρεάζει το σχολικό περιβάλλον. Άρα το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ποιο είναι το σχολικό περιβάλλον, ποιες είναι οι διακυμάνσεις, ποια είναι η καταγραφή, και αυτό μελετάμε. Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Το φαινόμενο της σχολικής βίας υπήρχε. Οι μορφές αλλάζουν. Η ένταση της βίας αλλάζει και αλλάζει σε συνάρτηση με την κρίση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Όσο μεγαλύτερη είναι η κρίση μέσα στην κοινωνία, τόσο περισσότερο βλέπουμε φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται σε κοινωνικό περιβάλλον να μεταφέρονται σε σχολικό περιβάλλον. Ποια ήταν η πηγή όλων αυτών? Ότι για πάρα πολλά χρόνια είχαμε εγκαταλείψει την ιδέα ότι η πρόληψη διδάσκεται. Η πρόληψη πρέπει να είναι κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Αν βρίσκω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην πρωτοβουλία του κ. Κουμουτσάκου, είναι ακριβώς ότι πέρα από το διάλογο ο οποίος έρχεται πλέον στο δημόσιο χώρο, χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται να αποδεχτούμε, πρώτον, ότι υπάρχει ευθύνη από την πλευρά των εκπαιδευτικών δομών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, από την πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος, για το αν έχουμε σήμερα βία. Αυτή η ευθύνη κάποιος θα πρέπει να την αναλάβει. Θα πρέπει να έχουμε και τους γονείς ευαισθητοποιημένους και τα παιδιά να μπουν μέσα σε μια διαδικασία η οποία εντάσσει την πρόληψη της βίας μέσα στο σχολείο, μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και πλέον τους καθηγητές, όπου όχι απλά θα τους ευαισθητοποιήσουμε, αλλά οι διευθυντές σχολείων θα έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, έτσι, μέσα από πολλαπλασιαστικές διαδικασίες. Θέλω να μας πείτε μετά για όλα αυτά, να μας τα εξηγήσετε τι θα κάνει το Υπουργείο και πώς θα τα υλοποιήσει όλα αυτά που μας είπατε. Πριν πάμε στην κυρία Λάγκαρη και στον κύριο Αλεβίζο, θέλω να δούμε κάποια στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα. Είναι από διαφορετικές πηγές. Προσπαθήσαμε να πάρουμε στοιχεία από πολλές έρευνες, έτσι να συνθέσουμε τις διαφορετικές έρευνες που υπάρχουν, και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τώρα κάποιες κάρτες, έτσι, για να αρχίσουμε να κατανοούμε
το τι συμβαίνει. Εδώ νομίζω είναι ναι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χαμόγελο του παιδιού, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε κάποιο παιδί θύμα σχολικού εκφοβισμού. Και ένα 32%, 31,98% λέει ναι, μου έχει συμβεί. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν ένα τρία παιδιά, λέει ότι μου έχει συμβεί. Τώρα, αυτό είναι από την VPRC, μια έρευνα που είχε κάνει. Πέρυσι. Και λέει ότι περιστατικά βίας και τα διαχωρές, λεκτική βία 88%, αρνητικά σχόλια 67%, άλλο ξυλοδαρμή 59%, εκφοβισμοί απειλές 44% και επιθέσεις με αυτοσχέδια όπλα. Τώρα θα ρωτήσουμε συνέχεια τι είναι αυτά τα αυτοσχέδια, ένα 5%. Πού πραγματοποιήθηκε ο εκφοβισμός, έξω από το σχολείο, στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, αυτό που μας είπατε, ότι έχουμε εδώ και μια νέα μορφή, στην τάξη, πολύ στους διαδρόμους. Πολύ δηλητηριώδη και πολύ επικίνδυνη. Ναι, στους διαδρόμους, με φωτογραφίες φαντάζομαι, βίντεο και απειλή και εκβιασμούς κτλ. Δεν υπάρχει δυνατότητα άμυνας, ξέρετε. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σωστό. Ο θήτης είναι σωστό. Απρόσωπος. Πολλές φορές, αλλά το θύμα δεν έχει δυνατότητα προστασίας. Εδώ τώρα κάτι. Και με μια διαδικασία, αν μου επιτρέπετε, εγκληματογέννησης, η οποία αυτοτροφοδοτείται. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα τραβήξουν με το βίντεο κάποια παιδιά είναι αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στο σχολείο και από την άλλη πλευρά θα λειτουργήσει ως εργαλείο εκβιασμού όταν το θέμα αυτό περάσει στο διαδίκτυο. Τώρα, να δούμε πάλι από το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό που μας είπατε, ότι μπαίνει εδώ πέρα, αρχίζει και μπαίνει και το στοιχείο του ρατσισμού, είναι οι παράγοντες θυματοποίησης. Δεν το βλέπουμε καλά, είναι και μακριά οι οθόνες. Εξαιτίας εθνικότητάς του είναι το πρώτο, ένα 44%. Εξαιτίας της πίστης και της θρησκείας, των σεξουαλικών προτιμήσεων, κάποιας σωματικής ανεπάρκειας, των ρούχων που φοράει, του βάρους του, επειδή έχει αυτό που επιθυμεί ο δράστης, της ανικανότητας να αμυνθεί, της νευρικότητας ή του άγχους, εξαιτίας της ευαισθησίας του. Τα μεγαλύτερα ποστά είναι η εθνικότητα, της ανικανότητας να αμυνθεί, της ευαισθησίας του και ακολουθούν του βάρους του ή, ή κάποιου άλλου παράγοντα. Και η πέμπτη κάρτα μας λέει έφηβοι που συμμετείχαν σε εκφοβισμό στο σχολείο τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Είναι από το ΕΠΙΨΗ. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη. Είναι ένα ποσοστό 23,3 αγόρια σε σύνολο 15,8%, 23,3% τα αγόρια, 8,8% τα κορίτσια. Συμμετείχαν, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για θύματα, μιλάμε για δράστες. Για την άλλη πλευρά, για δράση. Συμμετείχαν σε εκφοβισμό τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Αυτές έτσι οι έρευνες μας βοηθούν να αποτυπώσουμε λίγο το φαινόμενο, κυρία Λάγκαρη. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο ακόμη στον ορισμό. Το λέω. Γιατί πάντοτε, θυμάμαι και τη δεκαετία του 70, έτσι να αρχίσουμε να προδίδουμε και ηλικίες στο σχολείο, συναντούσαμε τέτοια φαινόμενα. Και το πείραγμα, εσύ είσαι κοντός, εσύ είσαι χοντρός, εσύ είσαι αυτό, εσύ είσαι εκείνο. Υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, όχι πως πρέπει να υπάρχουν, έτσι να μην γίνει κάποια παρανόηση, αλλά υπήρχαν, γι' αυτό λέω, υπήρχαν πάντοτε στα ελληνικά σχολεία. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την κατάσταση τώρα? Κύριε Μάλη, κάνετε πολύ καλά που θίγετε το θέμα του ορισμού. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός διαφοροποιείται από άλλες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τον ορισμό, γιατί υπάρχει τάση πολύ συχνά να συγχέεται ο σχολικός εκφοβισμός με άλλες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς και γι' αυτό και πολλές φορές τα ποσοστά ερευνών παρουσιάζονται πολύ αυξημένα ή υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ ερευνών ως προς τα ποσοστά. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι μία συστηματική, επαναλαμβανόμενη δηλαδή, σκόπιμη και απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά από ένα παιδί ή από μία ομάδα παιδιών προς κάποιο άλλο παιδί. Και το ιδιαίτερό του χαρακτηριστικό είναι ότι βασίζεται σε μία ασυμμετρία δύναμης. Δηλαδή, το παιδί που εκφοβίζει ένα άλλο παιδί είναι πιο δυνατό, όχι μόνο σωματικά και ψυχολογικά, και ασκεί μία συστηματική κατάχρηση της δύναμής του ενάντια στο άλλο παιδί. Αυτός ο ορισμός, λοιπόν, αν τον έχουμε στο μυαλό μας, μπορεί να μας διαφοροποιήσει αυτές τις συμπεριφορές από άλλες συμπεριφορές βίαιες των παιδιών, από απλούς τσακωμούς, από απλά πειράγματα ή από παραβατικές συμπεριφορές, που πλέον μετά πάμε και σε μία άλλη κατηγορία.
Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια συστηματική έτσι, κατάσταση όπου κάποια παιδιά πηγαίνουν τρομοκρατημένα στο σχολείο κάθε μέρα, συνεχώς. Έτσι είναι όπως το λέτε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βιώνουν ένα πολύ έντονο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου στο σχολείο και αυτό είναι κάτι που η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή παιδοψυχιατρικής, τον κύριο Γιάννη Τσιάντη, μέσα από προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού που πραγματοποιεί από το 2005, προσπαθεί να το μειώσει. Θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να νιώθουν ένα ασφαλές περιβάλλον, ως ένα ασφαλές περιβάλλον το σχολείο τους και να μπορούν μέσα στο σχολείο να προάγουν την ψυχική τους υγεία, την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους. Κυρία Λεβίζο, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Καλημέρα και από εμάς. Κοιτάξτε, εμείς καθημερινά είμαστε στα σχολεία. Είμαστε στα σχολεία, πραγματοποιούμε ομιλίες σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε σχέση με το φαινόμενο του εκφοβισμού. Όπως μαρτυρούν οι έρευνες, όπως είπε και η συνάδελφος, το φαινόμενο υπάρχει, είναι πάρα πολύ έντονο μέσα στα ελληνικά σχολεία και έξω από αυτά. Ο όρος σχολικός εκφοβισμός, πιθανόν η μετάφραση του bullying, δηλαδή να αδικεί την πραγματικότητα της πράξης του εκφοβισμού, συμβαίνει και έξω από τα σχολεία. Ναι. Είναι πολύ αυξημένα τα ποσοστά και στο διαδίκτυο. Ξέρετε τι, για να γίνει ακόμη περισσότερο ναι. κατανοητό το τι συμβαίνει στα σχολεία και έξω από τα σχολεία, όπως μας λέτε. Έχετε μιλήσει με παιδιά εσείς? Βεβαίως και... Τι σας μεταφέρουνε, πείτε μας λιγάκι τι σας λένε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια τα συναισθήματα που κυριαρχούν όταν ένα παιδί εκφοβίζεται, μιλάω τώρα για το παιδί που δέχεται τη βία, ναι. τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι ο φόβος, φοβούνται μην τους ξανασυμβεί, ο θυμός, είναι πάρα πολύ θυμωμένα αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν, ντρέπονται για αυτό που τους έχει συμβεί. Τι τους έχει συμβεί δηλαδή, μπορείτε έτσι να μας πείτε περιστατικά? Ναι, βέβαια. Το σύνηθες στα ελληνικά σχολεία είναι να διαδίδουν φήμες. Να διαδίδουν φήμες για τα παιδιά, να τα αποκλίνουν από τις παρέες, να απειλούν να μην τους κάνουν παρέες, να γράφουν συνθήματα στους τοίχους ή υβριστικά μηνύματα. Φήμες για τι πράγμα? Σε σχέση με το βάρος τους, σε σχέση με τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, σε σχέση με το τι μπορεί να έκαναν χθες το βράδυ σε μια καφετέρια ή σε μια βόλτα που πήγαν. Το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος με σκοπό. Όπως είπε η συνάδελφος, είναι μια πράξη με σκοπιμότητα, με σκοπό να αποκλείσουν αυτά τα παιδιά από την σχολική ζωή. Έτσι, ωραία. Από το ένα είναι αρχίζουν να διαδίδουν πράγματα ανυπόστατα, ας πούμε, τα οποία ενοχλούν τα παιδιά. Το άλλα πράγματα. Να τα χτυπήσουν, να τα βρίσουν, να τα φωτογραφίσουν την ώρα που βρίσκονται μέσα στην τουαλέτα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στα πλαίσια ενός κατά αυτούς πειράγματος. Το πειράγμα όμως δεν είναι μια τέτοια πράξη. Μα γι' αυτό από την αρχή το έθεσα, γιατί. Προσπαθώντας να μεταφέρω όσο το δυνατόν απορίες που αυτή τη στιγμή θα έχει ένας μέσος τηλεθεατής, θα λέει, μα πάντοτε, και εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, ότι τέτοιου είδους πειράγματα πάντοτε. Ναι, επιτρέπεται, εκεί πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα, δεν είναι ακριβώς. Πάντοτε γίνονταν στο σχολείο. Δηλαδή, φήμες, θυμόμαστε όλοι, υπήρχαν. Συζητούσαμε για τον ένα για τον άλλον. Πάντοτε υπήρχε ένας δυνατός στο σχολείο που εκείνος προσπαθούσε και επέβαλε τους κανόνες του. Πάντοτε υπήρχαν παρέες. Οι οποίες τέλος πάντων έκαναν διάφορα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Προσπαθώ να διακρίνω τα όρια που μας κάνουν να ανησυχούμε και να προβληματιζόμαστε από τη μια με μια κατάσταση που επαναλαμβάνω. Δεν είναι καλή, δεν πρέπει να τη δεχθούμε, να την αλλάξουμε πρέπει, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα στο ελληνικό σχολείο όλα τα χρόνια. Ναι, αλλά για να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός και η συνέχεια στην κουβέντα, να πω, όπως είπε η κυρία Λάγκαρη, μιλάμε για μια πράξη που γίνεται καθημερινά. Υπάρχει αυτή η ανισορροπία δύναμης, υπάρχει ο στόχος, δεν είναι να περάσουμε καλά, δεν είναι να κάνουμε μια πλάκα, ο στόχος είναι να απομονώσουμε, να πονέσουμε έναν άνθρωπο. Όλα αυτά τα διαφοροποιούν από μια πλάκα, από έναν αστισμό. Και το πείραγμα λέτε, ναι κύριε Κουμουτσάκου. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα συμπτώματα μιας συνεχούς θυματοποίησης είναι πολύ σοβαρά. Τα παιδιά αισθάνονται απομονωμένα, ιτημένα και ντροπιασμένα και εάν το φαινόμενο. Εάν το σύμπτωμα δεν εντοπιστεί πολύ γρήγορα, πάμε σε άλλες μορφές αντίδρασης πολύ αρνητικής. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό το φαινόμενο δεν αντιμετωπίζεται διότι καλύπτεται από μια ομερτά, από ένα κύκλο σιωπής. Το θύμα, επειδή ντρέπεται, επειδή αισθάνεται ιτημένος, επειδή αισθάνεται αποκλεισμένος, δεν μιλάει. Ενσωματώνει συνεχώς αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Ο θήτης, επειδή γνωρίζει ότι έχει κάνει κάτι κακό, επίσης δεν μιλάει και οι θήτες. Δεν μιλάνε και οι τρίτοι όμως. Δεν μιλάνε οι τρίτοι. Οι γονείς δεν το αντιλαμβάνονται εύκολα.
σε μια πυρετόδη ζωή που κάνουμε και έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι η αναντιστοιχεία δύναμης που ήταν ο παραδοσιακός εκφοβισμός έχει εκλείψει πλέον, διότι αυτές οι μορφές περνάνε στο διαδίκτυο. Εκεί, το σημερινό θύμα ενός μικρού καυγά στο σχολείο μπορεί μέσω διαδικτύου να εκδικηθεί πάρα πολύ άσχημα. Και εκεί, επειδή η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, η αγορά, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σκληρή, μεγάλη και πολύ σκληρή, τα παιδιά δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν. Και έχουμε, όπως σας είπα, φαινόμενα αυτοκτονιών. Εγώ θα πω κάτι που γράφει στο βιβλίο, σε ένα σχετικό βιβλίο που έχει βγει πρόσφατα, ο Εθισμός στο Διαδίκτυο. Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο κύριος Φακιανάκης, τον οποίον έχω δει για να δούμε τι γίνεται και πρέπει να σας πω ότι η υπηρεσία κάνει πολύ σοβαρή δουλειά εκεί. Συγκεκριμένο περιστατικό σε σχολείο της Αθήνας, δεν έχει νόημα αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Πάντως η πρώτη μαθήτρια. Έχει νόημα. Εγώ θα έβαζα ένα ερωτηματικό. Τα δικά μου παιδιά πάνε σε δημόσιο σχολείο συνειδητά. Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε σε ιδιωτικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει. Ίσως υπάρχουν αλληλοπροστίθενται. Αλληλοπροστίθενται είναι ο κύριος Παπαθεοδωρίου εδώ που γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα. Δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα που δεν ξέρω. Τι έγινε λοιπόν, η πρώτη μαθήτρια της τάξης ξαφνικά και μέσα σε ένα μήνα έχασε 30 κιλά. Δεν ήθελε να πάει σχολείο. Ήθελε να μένει κλεισμένη στο δωμάτιό της. Οι γονείς άρχισαν να ζητούν τι συνέβη. Είδαν ότι ήταν στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του προσώπου της παραποιημένη, εμφανιζόταν γυμνή. Με πάρα πολλούς αποδέκτες. Έγινε η έρευνα, έφτασαν μέχρι την υπηρεσία διώξεως ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και ξέρετε ποιος ήταν ο θήτης, ο δεύτερος της τάξης, ο οποίος ήθελε να απαλλαγεί από την πρώτη. Λοιπόν, το κορίτσι σώθηκε στο παραένα. Λοιπόν, αυτόν τον κύκλο σιωπής πρέπει να σπάσουμε για να υπάρχει πρόληψη. Mm-hmm. Να υπάρχει λοιπόν πρώτα ενημέρωση. Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε έναν πολύ ψηλό πύχη στο συγκεκριμένο θέμα. Διότι μιλάμε για παιδιά, για τα παιδιά μας, για την επόμενη γενιά. Ο πύχης αυτός πρέπει να είναι, σας λέω, πολύ ψηλός, γνωρίζοντας δεν μπορεί να εξαλειφθεί το φαινόμενο, αλλά ο πύχης πρέπει να είναι ψηλός. Ούτε ένας μαθητής θύμα ενδοσχολικού εκφοβισμού. Mm-hmm. Ακούγεται μεγάλο, ακούγεται βαρύγδουπο ίσως, αλλά δεν νομίζω ότι ως πολιτισμένη κοινωνία έχουμε δυνατότητα οποιασδήποτε ελαστικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Εκεί αποσκοπεί και η πρωτοβουλία. Και θα σας πω μετά για την πρωτοβουλία. Στην Ευρώπη. Να σας πω ότι νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται να αμφισβητήσουμε ορισμένες βεβαιότητες του παρελθόντος. Και μερίδα της επιστήμης έλεγε ότι, κοιτάξτε, ο σχολικός εκβιασμός, μάλλον η βία μέσα στο σχολείο, υπήρχε πάντα. Όλη και τη δεκαετία του 70 αυτό και του 80. Αυτό που λέω. Ακριβώς. Και τη δεκαετία του 70 και του 80 συμμετείχαμε σε ομάδες, σε μικροσυμμορίες κτλ. Υπήρχε μία βία, ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι η κοινωνία ήταν διαφορετική, ο ρόλος του σχολείου ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου διαφορετικός και βεβαίως η βία εκτός σχολείου ήταν επίσης διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Βίας υπάρχει, αναπτύσσεται. Αυτό το οποίο φαίνεται λοιπόν να έχει εντελώς αλλάξει δεν είναι απλά η ευαισθητοποίηση κάποιων επιστημόνων που λένε να πάμε να αναγνωρίσουμε το φαινόμενο. Έχουν αλλάξει τα δομικά χαρακτηριστικά αυτής της βίας. Έχουν αλλάξει το πέρασμα στην πράξη, τη βίαιη πράξη. Έχει αλλάξει η ένταση της βίας μέσα στο σχολείο. Και έχει αλλάξει και κάτι άλλο. Ότι ο ρόλος του σχολείου ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου πλέον το 2010, το 2013 δεν είναι ο ίδιος. Έχει χάσει το σχολείο τα αντανακλαστικά του, διότι δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί σε προληπτικές διαδικασίες τέτοιες που να προλαμβάνουν σε σχέση με την εξάπλωση του φαινομένου. Εγώ θα σας πω το εξής. Πήραμε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του παρατηρητηρίου στο Υπουργείο Παιδείας, διότι ακριβώς και γεωγραφικά, αλλά αν θέλετε και εγκληματολογικά, επιστημονικά, δεν είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα, πέρα από κάποιες έρευνες οι οποίες ήταν καθόλου άξιες, αλλά αποσπασματικές, δεν είχε καταγραφεί το φαινόμενο συστηματικά και στην ολότητά του. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή περιφέρειες. Το φαινόμενο δεν εμφανίζεται το ίδιο στην περιφέρεια της Αττικής, όπως στην περιφέρεια Πελοποννήσου ή στην περιφέρεια της Κρήτης ή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να μπορεί
το εκπαιδευτικό σύστημα να παρέμβει, θα πρέπει να έχει καταγράψει το φαινόμενο, θα πρέπει να το έχει μελετήσει, θα πρέπει να έχει θεσμούς υποστήριξης που θα μπορούν να παρέμβουν, αλλά να προσαρμόζει τις πολιτικές του σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με την ένταση του φαινομένου. Και κάτι άλλο. Παρεπιπτόντως υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έχετε διαπιστώσει διαφοροποιήσεις ανάλογα αν είναι αστικά κέντρα ή επαρχία ή περιοχές με μεγάλα εισοδήματα και χαμηλότερα. Δεν υπάρχει σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει σήμερα μεγάλη διαφορά μεταξύ των φαινομένων βίας που έχουμε σε δημόσια σχολεία από τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται σε ιδιωτικά σχολεία. Που σημαίνει ότι η αποτύπωση της κοινωνικής, η κοινωνική αποτύπωση του φαινομένου και η εγκληματολογική του αποτύπωση είναι σχεδόν ίδια ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου. Ναι. Αυτό που τη διαφοροποιεί είναι τρία πράγματα πάρα πολύ βασικά. Ο ρόλος της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας. Σκεφτείτε ότι σε μία μικρή πόλη, ο έλεγχος που υπάρχει στο σχολείο είναι μεγαλύτερος, η διάδραση με τον κοινωνικό ιστό και με τον οικογενειακό ιστό ακόμη μεγαλύτερη, σε σχέση με μεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση με σχολεία τα οποία φροντίσαμε να τα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα το τελευταίο διάστημα. Έχουμε σχολεία με 500, 800, 1000 μαθητές. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η δυνατότητα ελέγχου από την πλευρά των καθηγητών περιορίζεται όσο αυξάνεται ο αριθμός. Mm. Και επίσης σχολεία τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν τις υποδομές που να επιτρέπουν τέτοιες διαδικασίες. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά να επανέλθουμε να δούμε αυτό που θίξατε για το πώς μπορεί κάποιος γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του είναι θύμα ή δράστης, αλλά να διατυπώσω, κυρία Λάγκαρη και κυρία Λεβίζου, και μια έτσι αιρετική άποψη που άκουσα συζητώντας το θέμα έτσι με φίλους. Πριν κάνουμε αυτή την εκπομπή, βρέθηκε και κάποιος, μου είπε, εντάξει, δεν είναι και πολύ κακό, γιατί το παιδί μαθαίνει έτσι να αντιμετωπίζει καταστάσεις και κινδύνους και εκπαιδεύεται για να βγει μετά στην κοινωνία. Είναι γρήγορη ανάγνωση. Ξέρετε, μετά τις διαφημίσεις θα το συζητήσουμε. Είναι μεταφορά αυτού που ονομάζαμε ένα τύπο μαγκιάς μέσα στο σχολείο. Τώρα το αποδεχόμαστε και ως κοινωνικό φαινόμενο, ακριβώς για να κρύψουμε την ολιγορία της κοινωνίας απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα. Μετά τις διαφημίσεις. Και επειδή έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον αυτό το πρωινό στα παιδιά, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσελίκα, να ανοίξουμε μια παρένθεση στη συζήτησή μας για τη σχολική βία, τον εκφοβισμό και τις απειλές, για να δούμε τι κάνει ο Sky, ο Vodafone και οι γιατροί του κόσμου. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα Νεολιώσα, όπου από το πρωί λοιπόν οι γιατροί του κόσμου, σε συνεργασία με τη Vodafone και το Sky, εμβολιάζουν τα παιδιά και περνάνε από παιδιατρικό έλεγχο. Δίπλα μου είναι η κυρία Ευγενία Θάνου, διευθύντρια των γιατρών του κόσμου, να μας πει εκτενέστερα τι ακριβώς γίνεται εδώ από το πρωί. Αυτή τη στιγμή είναι η 10η δράση των γιατρών του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone και την επικοινωνία του Sky. Έχουν έρθει στη μονάδα μας εχθές γύρω στα 100 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει και άλλα παιδιά, αρκετά. Ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε υπάρχει μία ανάγκη και εμείς μπορούμε να την καλύψουμε με την υποστήριξη της Vodafone για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των παιδιών που δεν μπορούν να πάνε σε κάποιο κοντινό νοσοκομείο, δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη τους. Έρχονται, κυρία Θάνου, υπάρχουν πολλά παιδιά ανασφάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 1.600 παιδιά. Οι εμβολιασμοί που έχουν γίνει είναι γύρω στους 1.000. Και σήμερα θέλω να πω, εχθές και σήμερα, τα παιδιά που έρχονται εδώ κάνουν 2 και 3 εμβόλια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια
Καθόλου. Θα έπρεπε να έχουν κάνει τη σωστή στιγμή. Οπότε οι παιδίατροι αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 εμβόλια στο κάθε παιδάκι που έρχεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εσύ θα μείνεις βεβαίως για τις ανάγκες της καταγραφής σας με τις δράσεις. Μέχρι το μεσημέρι, Σπύρο, συνεχίζεται. Εδώ έρχεται ο κόσμος. Έχει μια ελέγχτη απόκριση έχουμε από το πρωί. Μέχρι τις 2, Γιώργο, μέχρι τις 2 είναι. Όχι και παραπάνω, και μέχρι τις 3. Μπορούν να έρθει ο κόσμος εδώ, στα νεολιώσια είμαστε. Εντάξει, και το ακριβές. Είναι δημοφιλής. Είναι οδός Βυζαντίου. Ωραία. Οδός Βυζαντίου. Σας ευχαριστούμε. 42. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, 42 στα νολιώσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη Vodafone. Ευχαριστούμε το Sky για άλλη μια φορά. Τέτοιες δράσεις πιστεύω ότι τη σημερινή εποχή είναι πολύ σημαντικές. Αναγκαίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντως μια μορφή βίας που υφίσταται ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον τέτοιο κρίσης και στερείται ακόμα και των εμβολίων, των απαραίτητων, έτσι. Οι κοινωνικές εντάσεις σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης, ύφεσης και μεγάλης ανεργίας είναι προθάλαμος και αιτία και άλλων εντάσεων σε πολλά επίπεδα. Παρουσιάσατε ένα, εμείς μιλήσαμε για ένα άλλο προηγουμένως. Γι' αυτό η εγρήγορση και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλή. Πώς θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτά τα θέματα? Να σας πω, συγκροτημένη πολιτική ενιαία για την αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της βίας δεν υπάρχει στην Ένωση. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Δάφνη. Το Δάφνη 3 αυτό δεν είναι βασικά που έχει υποστεί. Το Δάφνη 3 ή προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια του διαδικτύου, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά. Να σας πω ότι αύριο είναι 5 Φεβρουαρίου, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και γίνονται πάρα πολλά προγράμματα εφαρμογής και ανταλλαγές βέλτιστων των πρακτικών μεταξύ. Από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υπάρχει ευαισθητοποίηση σε πάρα πολλά σχολεία. Και η υπηρεσία που λέγαμε πριν, διώξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάνει κάτι σε 7 Φεβρουαρίου, αλλά αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω λοιπόν ότι ακριβώς αυτό, επειδή είναι κατακερματισμένες οι δράσεις, πίστεψα και είχα την στήριξη 385 συναδέλφων ευρωβουλευτών ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Όχι για να είναι μια ακόμα ευρωπαϊκή μέρα χωρίς κανένα περιεχόμενο, αλλά γιατί όταν εφαρμόζονται ευρωπαϊκές μέρες συμβαίνουν τα εξής. Υπάρχουν ανταλλαγές πρακτικών, συνεργασίες σχολείων, συνεργασία θεσμών. Ξεκίνησα λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία με την υποστήριξη 5 συναδέλφων από όλα τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους Σοσιαλιστές, από τους Φιλελεύθερους, από τους Πράσινους. 2 αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου στήριξαν την αρχική προσπάθεια. Καταφέραμε, όχι εύκολα, να έχουμε μια μεγάλη τελικά στήριξη 385 συναδέλφων. Το Κοινοβούλιο λοιπόν αύριο και επισήμως ανακοινώνει στην Ολομέλειά του στο Στρασβούργο ότι εκείνο συμφωνεί και προχωράμε. Για μια ευρωπαϊκή ημέρα. Με προγράμματα, όχι μόνο ένα τίτλο, έτσι. Και 2 επιτροπές, 2 αρμόδιες, συναρμόδιες επιτροπές, η κυρία Κρούς που ασχολείται με την ψηφιακή ατζέντα και η επίτροπος κυρία Βασιλείου για την εκπαίδευση και την νεολαία στηρίζουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους και θα συνεχίσουν να στηρίζουν. Εγώ θα έλεγα ότι τώρα περιμένω και τη στήριξη του Συμβουλίου Υπουργών, προσβλέπω στον κύριο Υπουργό και στην ελληνική κυβέρνηση να δουλέψουμε και εκεί. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή είμαστε στη γωνία τα τελευταία χρόνια, κύριε Κουμουτσάκου, είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να συνδυαστεί επίσης και με τις δυνατότητες που θα έχουμε από εδώ και πέρα, όχι μόνο να θεσμοποιήσουμε, γιατί η θεσμοποίηση είναι ένα βασικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την Ελλάδα. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας και εγώ προσωπικά στηρίζουμε αυτή την διαδικασία. Είναι μια ελληνική πρωτοβουλία ευρωπαϊκού επίπεδου. Υπάρχει όμως και η μεταφορά όλης αυτής της πρωτοβουλίας ως ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από την Ελλάδα και ενδεχομένως θα ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδας, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να συνεγείρουμε και να συνενώσουμε πρωτοβουλίες και άλλων κρατών. Το ενδιαφέρον επίσης άλλων υπουργείων, ήδη. Ενημερώνονται οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, κύριε Υπουργέ. Θα σας πω το εξής. Γίνονται κάποια μαθήματα, τέλος πάντων, στα παιδιά, ενημέρωση. Στη βάση της πρωτοβουλίας που πήραμε για το παρατηρητήριο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 προγράμματα τα οποία αρχίζουν και τρέχουν και υλοποιούνται. Χρηματοδότηση ΣΕΣΠΑ, και είναι σημαντικό ότι βάλαμε την επιμόρφωση των διευθυντών των σχολείων.
η οποία θα ξεκινήσει άμεσα. Είναι σημαντικό το ότι ζητήσαμε θέσεις ψυχολόγων στα σχολεία, οι οποίοι θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές. Είναι σημαντικό επίσης ότι μέσα από τα κέντρα διαβίου μάθησης επιλέξαμε θεματολογίες και χρηματοδοτούνται και αυτά από το ΕΣΠΑ, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς. Όταν έχουμε τους τρεις πυλώνες, μαθητές, σύλλογο διδασκόντων και σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, που όχι μόνο ευαισθητοποιούνται, αλλά συμμετέχουν σε μια διαδικασία πρόληψης, πιστεύω ότι αυτό είναι μία από τις πολύ καλές πρακτικές στην Ελλάδα. Ήδη το έχω συζητήσει και με τον Γάλλο συναδελφό μου, ο οποίος θα στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα παίξει ένα κομβικό ρόλο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Έτσι σηματοδοτεί και η κίνηση αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να έρθω σε εσάς. Ναι, κύριε. Πάνω σε αυτά, σε όλη την ανησυχία της Ευρώπης σε σχέση με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που δείξατε από το χαμόγελο του παιδιού, έγινε και η πρώτη συνάντηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου του European Anti-Bullying Network, που έχει συσταθεί από 17 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη, από 12 χώρες, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό. Από φορείς οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν δεδομένα, έχουν την τεχνογνωσία να διαχειριστούν σε επίπεδο πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Στην Ελλάδα συμμετέχει, συγγνώμη, στην Ελλάδα συμμετέχουν το χαμόγελο του παιδιού που το συντονίζει κιόλας σε αυτή τη φάση, αλλά και η ελληνογερμανική αγωγή, το σχολείο της ελληνογερμανικής αγωγής. Κυρία Λάγκαρη, θέλω να έρθω να επιστρέψω σε κάποια ερωτήματα που διατύπωσα και πριν από τις διαφημίσεις. Έχουν μείνει και αρκετά θέματα έτσι νυχτά, τα οποία είναι και μείζωνα και ίσως χρειάζεται να τα διευκρινίσουμε. Μαζί με το σχόλιο σας και τις διευκρινήσεις για όλα τα θέματα τα οποία θέλετε και έχετε κρατήσει σημειώσεις, εγώ θέλω να σταθώ και στο θέμα των γονιών. Δηλαδή, πώς κάποιος από τους γονείς θα μπορεί να προσεγγίσει το παιδί έτσι να δει κάποια σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά τέλος πάντων στο σχολείο. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να διευκρινίσουμε, γιατί πριν το διάλειμμα αναφερθήκατε σε κάποιες απόψεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συχνές και αφορούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Όπως για παράδειγμα, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι συνέβαινε πάντα, ότι αυτό μπορεί ακόμα και να βοηθάει τα παιδιά στην ανάπτυξή τους. Ναι. Ήταν κάτι που εγώ είπα, μετέφερε ένας φίλος δηλαδή, μου λέει: και τι έγινε, μου λέει, ίσα το παιδί σκληραγωγείται. Λοιπόν, μαθαίνει από μικρό να αντιμετωπίζει τους κινδύνους. Χρειάζεται να τονίσουμε λοιπόν ότι αυτές είναι κάποιες λανθασμένες, δυσλειτουργικές στάσεις και πεπιθήσεις. Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι ο εκφοβισμός δεν βοηθάει το παιδί στην ανάπτυξή του. Ίσα-ίσα το δυσκολεύει στην εξέλιξή του και στην ψυχική του υγεία. Έτσι, ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι ότι είναι φυσιολογικό για την ανάπτυξη του παιδιού. Υπάρχει μια αυξητική τάση αυτού του φαινομένου και αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας κρατάει και σε μια επαγρύπνηση. Εγώ θα αυτό συνεχίσω τις προβοκατόρικες τοποθετήσεις. Δεν το μαθαίνει πως αύριο μεθαύριο θα αντιμετωπίσει μια επίσης κοινωνία έτσι εχθρική. Κύριε Μάλλη, οι προσπάθειές μας είναι έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν αισθήματα αλληλεγγύης, να αναπτύξουν την αισθηση, να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του. Ναι, αλλά σου λέει κάποιος δεν θα έρθει σε μια κοινωνία αγγέλων. Δηλαδή, άμα στο σχολείο δεν συνηθίσει να αντιμετωπίζει κινδύνους και απειλές, αργότερα όταν θα βρεθεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Είναι μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία αναπτύσσεται στο σχολείο, μαθαίνεται στο σχολείο αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά και μεταφέρεται κατόπιν στην κοινωνία. Δηλαδή διαμορφώνονται συνθήκες συγκοινωνούν των δοχείων και αυτό το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να σπάσουμε είναι ακριβώς να εξηγήσουμε ότι η βία δεν είναι μορφή συμπεριφοράς. Είναι το αντίθετο. Δηλαδή ότι εάν πάμε με διαδικασίες αντικοινωνικές και τις επιβεβαιώσουμε, νομιμοποιήσουμε μέσα στο σχολείο ή τις καλύψουμε, δεν τις καταδικάσουμε, δεν τις ανατάξουμε, δεν τις ανατρέψουμε, τότε πολύ απλά αυτό, όπως τροφοδοτείται από την κοινωνία, θα ανατροφοδοτήσει την αντικοινωνική συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία. Ο διευθυντής του σχολείου των φυλακών, κ. Δαμιανός, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή δουλειά, σε μια συζήτηση που κάναμε, μου είπε το εξής: οι δικοί μου μαθητές, δηλαδή στο σχολείο των φυλακών, είναι τα παιδιά που χάσαμε στο σχολείο. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σωστό, σωστά. Ναι, κυρία Λακάρη. Και πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι αυτές οι πεποιθήσεις είναι που δημιουργούν μια παθητική στάση και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, όταν ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, επόμενο είναι ότι δεν θα αναλάβει δράση πάνω σε αυτό, γιατί το θεωρεί φυσιολογικό. Και αυτή η παθητική στάση, ξέρουμε, κύριε Μάλη, ότι ενισχύει και ενδυναμώνει, το τροφοδοτεί αυτό το φαινόμενο. Οπότε, για να έρθω και στην ερώτηση σας, οι παρεμβάσεις που κάνουμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς έχουν ως ένα στόχο να ευαισθητοποιηθούν γύρω από αυτό το φαινόμενο, να καταλάβουν ότι ποια είναι η υγιής αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και να έχουν έναν ενεργητικό ρόλο. Γιατί όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, είναι ένα ομαδικό φαινόμενο. Υπάρχει μια ομαδική ευθύνη και δεν αφορά μόνο το παιδί που εκφοβίζεται ή συνεπώς, το παιδί που εκφοβίζει. Συνεπώς, ένας από τους γονείς που αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει. Οι γονείς, από την εμπειρία μας, να σας πω, γιατί η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου αυτή τη στιγμή εφαρμόζει το πρόγραμμα Stop στην ενδοσχολική βία, το οποίο είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν με τους μαθητές μέσα στην τάξη κάποιες βιωματικές δραστηριότητες για να ενημερωθούν για το φαινόμενο και να μάθουν πώς να το αντιμετωπίζουν. Και επομένως, αυτό το πρόγραμμα, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, αναπτύσσουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, γιατί τους παρέχουμε 15ήμερες τακτικές υποστηρικτικές συναντήσεις και για την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και για το πώς θα χειριστούν κάποια περιστατικά. Μέσα λοιπόν από αυτή τη συνεργασία, αυτό που έχουμε δει πολύ συχνά είναι ότι η σχέση των γονιών με τους εκπαιδευτικούς πολλές φορές γίνεται ανταγωνιστική. Οι εκπαιδευτικοί, είτε λόγω άγνοιας, δεν ξέρουν πώς να χειριστούν κάποια θέματα, είτε ότι δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τους γονείς, και οι γονείς από την πλευρά τους, επειδή υιοθετούν μια αμυντική στάση που είτε αποστασιοποιούνται από το σχολείο, είτε επιτίθενται στο σχολείο, δημιουργείται ένας ανταγωνισμός που δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς τους γονείς και προς τα παιδιά και προς τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή στάση, να είναι όλοι σύμμαχοι στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, για να αυξηθούν και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που κάνουμε στα σχολεία. Κυρία Λεβίζο, ήθελα να ρωτήσω εάν παιδιά, είτε που βρίσκονται στη θέση του θύματος ή του θήτη, προέρχονται από οικογένειες με αυτό που λέμε έτσι προβληματικές, με προβλήματα, ας πούμε, και χωρίς επικοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά που δέχονται ή που ασκούν βία, από ό,τι δείχνει και η δική μας η έρευνα, έχουν δυσκολίες στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και εδώ έρχεται όλο αυτό το σχόλιο, έρχεται να συντροφεύσει την προηγούμενη έτσι κουβέντα σας, γιατί η βία είναι και κάτι που μαθαίνεται. Συνήθως όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι, παίρνει την τσάντα του μαζί με τα βιβλία του. Μέσα λοιπόν παίρνει και όλες τις συμπεριφορές που έχει μάθει στο σχολείο, στο σπίτι, και τις φέρνει στο σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει και το αντίστροφο. Ένα παιδί που στο σχολείο βιώνει βία, επιστρέφει πολλές φορές στο σπίτι του και ασκεί βία είτε στους γονείς του, είτε στα μικρότερα αδέλφια του. Η βία πάντως είναι παρούσα και στο σπίτι. Οι οικονομικές δυσκολίες βλέπουμε τώρα και με την κρίση. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν η οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα και οι άνθρωποι επηρεάζει και σε τι ποσοστό τη συμπεριφορά των παιδιών και στο σχολείο. Σαφώς επηρεάζει. Καταρχήν, με διεθνείς έρευνες, η οικονομική κρίση έχει άμεση συνάρτηση με την κατάθλιψη. Πέρα από αυτό όμως, η οικονομική κρίση σε όλα τα προβλήματα ήρθε να λειτουργήσει και σαν μεγεθυντικός φακός. Σε ήδη προϋπάρχοντα προβλήματα ήρθε να τα μεγαλώσει, να τα γιγαντώσει και να τα κάνει ακόμη πιο δυσλειτουργικά, όπως είναι και αυτό της βίας. Σε πολλές περιπτώσεις γέννησε άλλα προβλήματα. Είπατε πριν τι έχει αλλάξει, έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν. Μία από τις ειδοποιές διαφορές είναι και πώς αντιδρούν τα παιδιά πλέον στο σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε και αυτοκτονικούς ιδεασμούς, έχουμε έκφραση αυτοκτονικών ιδεασμών στην Ελλάδα. Στη γραμμή μας, τη 1056, καλούν καθημερινά πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και χειριζόμαστε περιπτώσεις παιδιών που έχουν εκφράσει αυτοκτονικό ιδεασμό. Το τελευταίο δε διάστημα, μια ανησυχητική, σιωπηλή και κρυφή, ας πούμε, μόδα που υπάρχει ανάμεσα στους εφήβους, είναι η απάντηση σε όλο αυτό το σχολικό εκφοβισμό που βιώνουν. Η απάντηση είναι ο αυτοτραυματισμός. Δηλαδή, τα παιδιά από μόνα τους προκαλούν πόνο σωματικό για να
δεν έχει να κάνει με αυτοκτονικό ιδεασμό, ναι, ναι. Θέλουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Απλώς προκαλούν πόνο στο σώμα τους, προκειμένου να ξεπεράσουν το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν στο σχολείο. Κυρία Λαγκαρή, ήθελα να σας ρωτήσω να μείνουμε λίγο ακόμη στις επιπτώσεις για ένα παιδί που υφίσταται αυτή τη βία, αλλά και για ένα παιδί που ασκεί βία στο σχολείο. Οι επιπτώσεις, κύριε Μάλη, είναι σοβαρές και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν και σε ακραίες καταστάσεις. Είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις και για τα παιδιά που εκφοβίζουν και για τα παιδιά που εκφοβίζονται, γιατί πολλές φορές τείνουμε να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στα παιδιά που εκφοβίζονται, όμως και τα παιδιά που εκφοβίζουν, ναι, διατρέχουν. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος. Ακριβώς. Είναι κάτι που τα σημαδεύει σε όλη τους τη ζωή, ας πούμε. Να σας πω, τα παιδιά που εκφοβίζουν διατρέχουν ένα κίνδυνο να στιγματιστούν στο σχολείο με αποτέλεσμα ενδεχομένως και να αποκλειστούν τελείως από το σχολικό, ναι, περιβάλλον και την εκπαίδευση. Σε ένα ποσοστό, αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, τα παιδιά που εκφοβίζουν μπορεί να εξελιχθούν σε ενήλικες με αντικοινωνική συμπεριφορά και αντικοινωνική προσωπικότητα. Οπότε εκεί είναι και ο καθοριστικός ρόλος του σχολείου στην πρόληψη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και της εξέλιξης των παιδιών για να διαμορφωθούν υγιείς, ναι, ενήλικες. Και σε ό,τι αφορά τα παιδιά που εκφοβίζονται, πολύ συχνά εκδηλώνονται από καταθλιπτικά συμπτώματα, από αγχώδη συμπτώματα που μπορεί να φτάσουν είτε σε ακραίες μορφές κατάθλιψης και αυτοκτονίας, αλλά να επισημάνουμε και μία άλλη πτυχή που ίσως δεν έχει φωτιστεί πάρα πολύ. Ακόμα ευτυχώς θα πω, γιατί στη χώρα μας δεν έχει συμβεί. Στο εξωτερικό ίσως ξέρετε ότι πολλές από τις δολοφονικές επιθέσεις που έχουν γίνει από παιδιά σε σχολεία, στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά αυτά επί χρόνια είχαν θυματοποιηθεί στο σχολείο και ήταν αυτά που βλέπουμε στην Αμερική, τις επιθέσεις με τα όπλα. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Σωστά. Γιατί όταν μια τέτοια κατάσταση παγιωθεί και ένα παιδί θυματοποιείται επί σειρά ετών στο σχολείο, είτε αυτό που λέμε εμείς οι ειδικοί ψυχολόγοι, είτε θα εσωτερικεύσει όλη αυτή την επιθετικότητα, δηλαδή θα αναπτύξει πιο πολύ καταθλιπτικές, ναι, συμπτωματολογίες, είτε θα την εξωτερικεύσει, θα την βγάλει προς τα έξω και θα βγάλει μια πολύ μεγάλη βία, κύριε, και επιθετικότητα προς το περιβάλλον. Κύριε Υπουργέ, εσείς το είπατε προηγουμένως για το θέμα της ρατσιστικής βίας στα σχολεία. Πείτε μας λίγο την εμπειρία. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Μάλη, θα πρέπει να δούμε από τη μια πλευρά ότι η κοινωνική κρίση δημιουργεί προβλήματα κοινωνικής συνοχής, ρηγματώσεις στην κοινωνική συνοχή, ρηγματώσεις στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό δημιουργεί επίσης κάποιες διαδικασίες μέσα στην κοινωνία, όπου επειδή αδράνησε η ελληνική πολιτεία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, απέναντι σε μια ευθύνη που είχε να τονώσει την πολιτιακή παιδεία μέσα στα σχολεία, ξέρετε αυτό είναι πολύ σημαντικό, να τονώσει την ιδιότητα του πολίτη μέσα στα σχολεία, να διαμορφώσει μια ταυτότητα πολίτη μέσα από διαδικασίες μαθησιακές. Αυτό στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, στη χώρα η οποία δεν είχε προβλήματα κοινοβουλευτικά, στη χώρα η οποία δεν αντιμετώπιζε προβλήματα κοινωνικής κρίσης, στη χώρα επίσης που μπορούσαμε να διδάξουμε τα πάντα στο σχολείο, για τα κάστρα, για οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί, ναι, ο καθένας, αλλά δεν διδάσκαμε τα τελευταία χρόνια, είχε ατονίσει η δασκαλία της ιδιότητας του πολίτη. Εκεί λοιπόν βρέθηκε το σύστημα ευάλωτο απέναντι σε κάποιους οι οποίοι εμπορεύονται αυτή τη στιγμή και παρεμβαίνουν μέσα στα σχολεία, αυτούς που ονομάζω τους λαθρεπιβάτες του κοινοβουλευτισμού, που έρχονται σε παιδιά τα οποία έχουν δει ότι το σύστημα το πολιτικό έχει καταρρεύσει, έχει αποτύχει, και το μόνο που ζητάνε είναι να βρουν τον καινούριο εχθρό. Ποιος είναι ο καινούριος εχθρός? Ο ευάλωτος, ο διαφορετικός, αυτός ο οποίος δεν είναι σαν και εμάς, και γι' αυτό και βλέπουμε πως η κρίση, έχοντας λειτουργήσει ως διάβλος, έρχεται μέσα στο σχολείο, βρίσκει τα παιδιά απροετοίμαστα, βρίσκει τους καθηγητές απροετοίμαστους. Και κάποιοι ποντάρουν σε αυτό, όπως μας είπατε. Και αρχίζουμε, ναι, να παρατηρούμε την εκμετάλλευση. Έτσι. Παιδιών τα οποία είναι σήμερα απολύτικα, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η δημοκρατία προστατεύεται για να προστατεύσουμε την κοινωνία. Κύριε Κουμουτσάκο, για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Στο ξεκίνημά σας είπατε ότι θα περάσουμε από σε μια συζήτηση που δεν είναι πολιτική, δεν έχει να κάνει με την οικονομία. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι εξόχως πολιτική συζήτηση που κάναμε. Mm-hmm. Φαίνεται από την παρέμβαση, ναι, του, ναι, κ. Ναι, Υπουργού. Ναι. Προσυπογράφω ό,τι έχει πει. Είναι
Και αν θέλετε, η συζήτηση σημερινή έδειξε ότι υπάρχει και μία άλλη ποιότητα δημόσια συζήτηση. Μία άλλη πολιτική, η οποία δεν ασχολείται με τα μεγάλα θέματα και την υψηλή πολιτική, yeah. αλλά με συγκεκριμένα φαινόμενα που αφορούν κάθε σπίτι. Είναι μια πολιτική του χειροπιαστού και μια πολιτική του πρακτικού. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτήν κυρίως χρειαζόμαστε. Εδώ ατύπως, στη σημερινή συζήτηση, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο μέτωπο κατά ενός φαινομένου νοσηρού και επικίνδυνου για ποιους, για τα παιδιά μας, για την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό μήνυμα. Η Ελλάδα μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία στην Ευρώπη, να φτιάξει την προσωπικότητά της, τη διεθνή εννοώ, την εικόνα της, με κάτι το οποίο αγγίζει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Mm-hmm. Να λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών, και πολιτικό και κοινωνικό και υποστηρικτικό της οικογένειας. Mm-hmm. Αυτές είναι οι νέες πολιτικές που απαιτούν οι καιροί. Και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τις υπηρετήσουν. Πριν κλείσουμε, μόνο επειδή υπάρχουν και αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα από τηλεθεατές, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με εσάς και με τον κύριο Αλεβίσο. Εν συντομία, επειδή στην αρχή της εκπομπής σας αναφερθήκατε σε κάποια ποσοστά ερευνών που αφορούσαν όμως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα ήθελα να σας αναφέρω και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΨΥΠΕ την προηγούμενη σχολική χρονιά στα δημοτικά σχολεία, που αφορά σε ένα δείγμα 2.500 μαθητών, ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα σε σχολεία της, δημοτικά σχολεία της Αττικής. Και τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι το ποσοστό των παιδιών που εκφοβίζονται είναι περίπου στο 15% και το ποσοστό των παιδιών που εκφοβίζουν γύρω στο 5%. Αυτό μας δείχνει μια αυξητική κοιτάξτε του φαινομένου, γιατί σε σχέση με παλιότερες έρευνες του 2010... Όχι, είναι μεγάλα τα ποσοστά. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι, δηλαδή... αλλά χρειάζεται να έχουμε και μία προσοχή όταν μιλάμε με ποσοστά για να μην δημιουργούμε σύγχυση και πανικό. Εσείς τα γνωρίζετε και καλύτερα πάντως, που έρχεστε σε επικοινωνία με μαθητές, με γονείς, με καθηγητές. Πείτε μας μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε διαφημίσεις, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με εσάς και με τον κύριο Αλεβίζο. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου λειτουργεί δύο συμβουλευτικές γραμμές, ίσως φανούν πολύ χρήσιμες σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Το νούμερο για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι το 801-801-1177 και μία γραμμή για παιδιά και για εφήβους, 116-111, που είναι χωρίς χρέωση. Εντάξει, 116-111 είπατε. Είναι για παιδιά και εφήβους, είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ψυχικής υγείας που μπορούν να συζητήσουν για οποιαδήποτε δυσκολία. Κύριε Μάλλη, να θυμίσω εδώ ότι και οι δύο πρωτοβουλίες λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι φορείς του Υπουργείου. Έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός συνδυασμός. Λειτουργούν γύρω από το παρατηρητήριο, υπό την εποπτεία του παρατηρητηρίου. Μα γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός συνδυασμός. Έχουν προωθηθεί από το παρατηρητήριο. Πείτε μας και εσείς, κύριε Αλεβίζο. Και εμάς νομίζω ότι ο κόσμος ήδη καλεί πάρα πολύ. Είναι στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή τη 1056, στην οποία καλούν γονείς, εκπαιδευτικοί παιδιά, το χαμόγελο του παιδιού. Μέσα από την οποία έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε και σε επαφή και να βρεθούμε κοντά στα σχολεία και μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με το παρατηρητήριο. Με το παρατηρητήριο, ή το παρατηρητήριο βεβαίως, είναι ο ομπρέλα. Με το παρατηρητήριο, λειτουργώντας σε συνεργασία και με τους δύο φορείς, γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι οι δράσεις οι οποίες υλοποιούνται κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγησή μας. Να πω απλώς, να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο έλεγε ο κ. Κουμτσάκος, τον οποίο συμφωνώ απολύτως, ότι σε ζητήματα κοινωνικά, σε ζητήματα τα οποία είναι εξόχως πολιτικά για το πώς θα διαμορφώσουμε την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια και πώς θα ανατάξουμε τα προβλήματα, χρειάζεται η εξεύρεση κοινών τόπων. Έτσι. Ιδιαίτερα σήμερα που αυτό που ονομάζουμε πολιτικό χώρο του δημοκρατικού τόξου έχει να αντιπαλέψει με πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Όχι μόνο τη βία, αλλά και τη ρατσιστική βία, ευχαριστώ. Την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει να... κι άλλος πολιτικός διάλογος, υπάρχει κι άλλη πολιτική. Κι άλλη πολιτική, έχετε δίκιο, και νομίζω από τα μηνύματα που μεταφέρουν και τα τηλέφωνα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ενδιαφέρει το κάθε σπίτι, την κάθε οικογένεια στην ουσία. Δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ για να επιστρέψω εγώ στην τρέχουσα ειδησιογραφία. Στη μικρή, αυτό μας απασχολεί εμάς εδώ τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να ρίξουμε μια ματιά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 και θα επιστρέψει στην ανάκαμψη το επόμενο έτος, εξέφρασε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διόρθωση ορισμένων αδικιών σε περίπτωση που το πλεόνασμα αποδειχθεί μεγαλύτερο του στόχου. Η Γερμανία θα καταστρέψει την Ευρώπη, δηλώνει σε συνέντευξή του επίσης στην Καθημερινή ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει πως το μνημόνιο πρέπει να τελειώσει, κάτι που θα επέλθει με τον σχηματισμό μιας αριστερής κυβέρνησης με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ.
Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη έλαβαν για να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στη διπλή ένοπλη ληστεία στο Βελβεντό της Κοζάνης. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δραστών, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς φέρουν εμφανή σημάδια κακοποίησης αλλά και φωτομοντάζ. Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει δρόμοι. Οι αγρότες της Θεσσαλίας εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους. Λένε πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν για ενώπιον των χειρισμών της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα οι αγρότες των Σερών ετοιμάζονται να κλείσουν την Εγνατία. Να δούμε αν την έχουν κλείσει την Εγνατία. Ελένη Ιατρού, καλημέρα. Καλή σας μέρα λοιπόν από την Θεσσαλονίκη. Είναι σε διαπραγμάτευση οι αγρότες από τη μία με την αστυνομία από την άλλη. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώνουν τους αγρότες πως η παρακόλληση κοινωνίας είναι κάτι παράνομο και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Είναι σε διαπραγμάτευση στο ύψος των Κερδιλίων επί της Εγνατίας Οδού οι αγρότες των Σερών, οι οποίοι έχουν μαζί τους και βαζάκια με σάλτσα ντομάτα, τα αγροτικά τους προϊόντα, μαζί με έντυπο ενημερωτικό υλικό να το μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς. Έχουν απευθύνει κάλεσμα και στους φορείς του νομού Σερών, αλλά από ό,τι φαίνεται, το είναι μόλις 50 άτομα, δεν φαίνεται ότι έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ. Ανάλογες κινητοποιήσεις γίνονται και σε άλλα σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα να πούμε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Δράμας Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαυρολεύκης. Όπως και στην Εγνατία Οδο και πάλι στο νομό της Καβάλας, στον κόμβο της Χρυσουπόλεως. Και σε άλλες περιοχές όμως της χώρας θα δούμε ανάλογες κινητοποιήσεις ως ανταπόκριση στο κάλεσμα που απίφθινε για σήμερα 12 με 1 το μεσημέρι η πρωτοβουλία των αγροτών. Έτσι λοιπόν θα δούμε να υπάρχει ανάλογος συμβολικός αποκλεισμός και στο κάστρο της Βιωτίας, στο νομό της Χτιότητας, ενώ γίνεται μια προσπάθεια για ανάλογη κινητοποίηση και στο νομό του Ηρακλείου. Οι αγρότες της Νίκαιας, οι Θεσσαλοί αγρότες παραμένουν στο μπλόκο και δυναμώνουν διαρκώς με προσέλευση, με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και με οχήματα. Χθες, για πρώτη φορά χθες το απόγευμα, είδαμε τον πρωτεργάτη του αγροτικού αγώνα της Θεσσαλίας, τον Βαγγέλη Μπούτα, τον γνωστό ως κόκκινο αγροτοσυνδικαλιστή. Είναι δίπλα-δίπλα με τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που πρωτοστάτησε παλαιότερες κινητοποιήσεις και αποκλεισμό της κοιλάδας των Τεμπών, τον Χρήστο Σιδηρόπουλο. Και οι δύο έδωσαν ένα μήνυμα για κοινό αγώνα. Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Μπούτας έκανε και μια καταγγελία που έχει να κάνει με τη φορολόγηση των χαραφιών. Είπε ότι θα είναι το τυράκι στη φάκα των μεγάλων ιδιοκτητών γης, προκειμένου να πέσει βαρύ σωπέλα και στους μικρούς, σε τέτοιο σημείο που θα αναγκαστούν ακόμη και να πουλήσουν τα χωράφια τους, Σπύρο. Ελένη, λεπτομέρειες όλο το ρεπορτάζ από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ σου εκεί. Τώρα διαφημίσεις. Κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μας ανεχθήκατε για ένα ακόμη κυριακάτικο πρωινό. Ακολουθεί βεβαίως η εκπομπή Στην Πράξη με τη Σίλβια Κλιμάκη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.